Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα The Association by Underdogs by God Game Experts. Πολύ ωραία παρέα που σας κρατάει συντροφιά κάθε εβδομάδα με διάφορα επιμέρους θέματα για το περίφημο NBA, το αγαπημένο πρωτάθλημα μπάσκετ. Το πρωτάθλημα το οποίο ενώ είναι τοπικό και τσακώνουμε με τους φίλους από τη Νέα Υόρκη, γι' αυτό αποκαλείται παγκόσμιο. Το πρωτάθλημα που έχει πλέον νέο πρόεδρο. Και θα κάνουμε και ειδικό segment στο τέλος, Γιάννη. Θα κάνουμε, ναι, θα κάνουμε έτσι μια αναφορά. Και πριν ξεκινήσουμε να μπούμε απευθείας στο ψητό. Ποιος είναι ο πρόεδρος? Ναι, ο πρόεδρος. Ο Τραμπ. Α! Εντάξει, ποιος είναι ο Σίλβερ? Ο Σίλβερ έχει καινούργια αφεντικό, να το θέσουμε έτσι. Λοιπόν, είμαστε. Είσαι ό,τι λέγεσαι. Είμαστε λοιπόν ο Βίτονας απέναντι. Ο άνθρωπος ο οποίος φέτος ήδη πανηγυρίζει, γιατί οι Pistons πάνε πολύ καλύτερα από όσο περίμενε ο καθένας. Προς το παρόν δηλαδή στην αρχή. Καλύτερα από τους Bucks. Α, το θέσουμε έτσι, καλύτερα από τους Bucks. Δεξιά μου είναι ο Αθέατος, ο Γιάννης Ακελαρίου. Εδώ ο άνθρωπος που έχει κάνει το multitasking να φαίνεται, ξέρω εγώ, βόλτα στο δάσος. Βλέπετε. Υπέροχο εδώ το multitasking. Αριστερά μου με φόρμα διακριτική Celtics, αλλά το μπάνερ καθόλου αδιάκριτο εκεί πέρα. Ο Γιάννης Κριτσοτάκης, ο Ζαν. Έτσι, η γωνιά των Celtics. Η γωνιά των Celtics. Που άμα κούφια η ώρα πάει καμιά μεταγραφή, ο Γιάννης μας βλέπει να μας φέρνει εδώ μέσα τριφύλια και θα μας λέει και Παναθηναϊκούς. Θα παρεξηγηθούμε και τίποτα άλλο. Και εγώ είμαι ο DJ Rico. Πίσω μου είναι το χνούδι εδώ κάπου αράζει. Και όλοι εσείς αυτή τη στιγμή, την ώρα που γράφετε η εκπομπή σας, είστε live στο TikTok. Πέστε και τους φίλους σας, στείλετε μήνυμα. The word is out. We're back bitches και διάφορα τέτοια. Και στο TikTok μπορεί να πιάσετε και κανένα βίτονα έτσι. Κάνα glimpse. Τώρα είδαμε το πίσω μέρος του κεφαλιού. Αυτό, αυτό. Όχι και προηγουμένως το αντίληπες. Α, ναι. Βέβαια. Στο TikTok live είναι τα τσιπούρες, οι αγρίδες που λέω, που εμφανίζονται. Λοιπόν, παιδιά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα ξεκινήσουμε και θα μπούμε απευθείας στο ψητό. Εντάξει. Τα hot takes θα τα πάμε λίγο πίσω σήμερα στο πρόγραμμα. Γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε με την είδηση της εβδομάδας, με το γεγονός της εβδομάδας, με το συμπέρασμα της εβδομάδας. The Milwaukee Bucks suck. They suck bad. Στην αρχή δεν θέλαμε να το πούμε τόσο άσχημα την πρώτη εβδομάδα που είχαμε κάνει, γιατί έχουμε ξαναδεί άλλες και άλλες περιπτώσεις ομάδων να ξεκινάνε με ένα 2-1-3 και μετά να βρίσκουν τα πατήματά τους. Αλλά πλέον μετά από 7 ολόκληρες αγωνιστικές, 7 ολόκληρους αγώνες, γιατί την Τρίτη, σήμερα είναι Τετάρτη που γράφεται η εκπομπή, την Τρίτη χθες δεν είχε, γιατί ήταν οι προεδρικές εκλογές. Σωστά. Και το trade deadline στο NFL. Οι προεδρικές εκλογές δεν είχε αγώνες. Έχουν παίξει 7 παιχνίδια και έχουν κάνει μια πολύ ωραία νίκη στην πρεμιέρα. Αν μη τι άλλο. Απέναντι στους άλλους δύο ψόφιους. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε άλλες φορές. Οι Hornets κρατάγανε τους Pistons, συγγνώμη, no pun intended. Και εδώ μας καταδείξε αναλογία. Οι δύο χειρότερες ομάδες στην Ανατολική Περιφέρεια να είναι οι perennial contenders, πώς το λέω. Το 3-4 για εμάς. Ναι. Νομίζω, σαν εξ αρχής πρόβλεψε. Να υποθέσω ότι σαν οπαδός των Celtics χαίρεσαι, σαν, σαν content creator του NBA, να χωρίσει πάρα πολύ. Εγώ περνάω τέλεια. Ναι. Περνάω τέλεια και για αυτό το οποίο. Θα συζητήσουμε εδώ πέρα. Δηλαδή, εγώ από πέρσι λέω ότι πρέπει να φύγει ο Γιάννης από εκεί, από το Μιλιόκι. Δεν έχουν άλλα moves, θα τα πούμε. Αλλά νομίζω he's due. He's due for a move. Όποιος και να του πει ότι το περίμενε θα συμβεί αυτό το πράγμα φέτος για το 1-6, 1-7 και για αυτό το τραγωδία, θα είναι ακραίο αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή. Όχι. Ναι. Δεν πάω να το περιμέναμε. Τους έδωσε κανένας για τελικούς NBA φέτος από τους τρεις μας? Όχι. Όχι. Μάλιστα. Είμασταν πολύ συγκρατημένοι. Τουλάχιστον. Ναι, γιατί εντάξει, έχουμε δει και το. Σώσαμε τα προσχήματα. Και το γεγονός ότι ο Γιάννης είναι και λίγο επίφοβος εκεί στα play-off. Οπότε άστο να μην. Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνουμε είναι να δώσουμε μια νούμερο ένα αιτία για αυτή την κατάδεια. Ακούω. Ποιο θέλει να ξεκινήσει? Νούμερο ένα, τι, αυτή την κατάδεια. Θα ξεκινήσω εγώ, ναι. Γιατί εσείς έχετε πιο πολύ ζουμί μετά στα takes σας. Άμα το πεις εσύ το σωστό, δεν θα πούμε τίποτα. Όχι, δεν είναι θέμα σωστού ή λάθους. Εγώ θα μιλήσω μπασκετικά. Δεν δουλεύει το γλυκό. Αυτό θα πω εγώ. Οι Bucks έχουν πολύ κακό πάγκο. Mm. Έχουν έναν scoring star ο οποίος δεν παίζει άμυνα. Έχουν έναν big guy, το Γιάννη, ο οποίος προσπαθεί να κάνει τα πάντα και δεν μπορεί. Έχουν έναν προπονητή ο οποίος είναι περισσότερο HR, δηλαδή manager, κατάλαβες, να διαχειρίζεται προσωπικό. Είναι περισσότερο, βραχνοκόκορας είναι. Παλιά ήταν motivational speaker, κάτι Ubuntu, κάτι αυτά. Τώρα νομίζω δεν λειτουργεί τίποτα από αυτά, ούτε Ubuntu ούτε τίποτα. Όχι, παραδοσιακά ο προπονητής σου πιστεύει ότι μια σειρά στα πλέον θέλει στα 3. Όχι στα 4. Ναι. Εδώ συζητάμε όμως πλέον για το. Ναι. Για να θα μπούμε στα play-off. Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Στα play-in. Βέβαια, εγώ είδα τον coach και δήλωσε ευθαρσός ότι θα είμαστε στα play-off μια χαρά, μην ανησυχείτε, όλα καλά θα πάμε. Εγώ τον είδα ότι πήρε ένα πολύ ωραίο κούρεμα.
Και έγινε viral η φωτογραφία. Ναι, γενικά πάντως, νομίζω ότι η ομάδα αυτή, θα πω γενικά ότι είναι θέμα χημίας, personnel, από το μπασκετικό κομμάτι δηλαδή, και κακών κινήσεων, κακού management, general management από τους ηθήνοντες της ομάδας. Αυτό. Μάλιστα. Ωραία τα πες. Τι παραπάνω μένει να πούμε εμείς, Γιάννη. Εσείς θα δώσετε όμως τον Ντεσού κατά από τον παραβάν. Πρώτα απ' όλα, όποιος παίζει αντίπαλος στους, με τους Bucks και είναι κοντός και είναι scorer, κάνει career night πλέον. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που όλοι παίζουν, δηλαδή τώρα είδαμε τον Garland να κάνει όργια απέναντι στους... Δύο φορές. Στο Lillard. Γιατί έχουν πολλά να χάσουν δύο φορές. Back to back χάσανε από την καλύτερη ομάδα της Ανατολής που είναι η Cleveland Cavaliers. Εντάξει. Κοίτα, ωραία. Το θέμα είναι ότι έχουμε ξεκινήσει μια χρονιά όπου οι δύο στάρ μας βάζουν κοντά στους 60 πόντους μέσω όρο. Το οποίο δεν είναι το επιθυμητό, είναι το ιδεατό. Και το αναμενόμενο, μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω αν ήταν το. Εντάξει, αυτό τον επήραμε. Επίσης, φέτος ο Γιάννης δεν έχει βάλει τρίποντα ακόμα. By the way, for anyone who's counting. Δεν σουτάρει. Δεν σουτάρει, όχι. Απλά σου λέω δεν έχει βάλει ακόμα τρίποντα. Το βασικό μας πρόβλημα ποιο είναι. Ότι κάναμε μια κίνηση παίρνοντας τον Trent, τον Gary Trent Jr., την οποία τη χαιρετήσαμε και νομίζαμε ότι φέραμε. Έτσι όπως το είπες, νομίζω θα έλεγες ότι τον οποίο ο Γιάννης δεν έχει χαιρετήσει όταν ήταν μικρός, το οποίο είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια όμως αυτό. η οποία νομίζαμε ότι φέραμε στην πόλη τον Ron Artest, τον. Δεν ξέρω, τον Bruce Bowen και κάτι ανάλογο τέλος πάντων. Δεν είναι Bruce Bowen ο Gary Trent. Όχι. Ο Gary Trent είναι ένας τίμιος αμυντικός. Θα είναι πολύ καλό στα passing lanes, έτσι. Το τρίτο όνομα που ήταν αλλά να πει, το είπε. Ότι ξαναφέραμε πίσω τον Τζου Χόλιντι. Ναι. Αυτό πιστεύαμε. Okay, δεν ήθελα να μιλήσω εκεί πέρα, δεν ήθελα να στρίψω το μαχαίρι μέσα στην πληγή. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Γκάρι Τρέντ δεν είναι ο παίχτης για τον οποίο τον πήρανε και του δίνουν πλέον σε κάθε match-up το assignment του καλύτερου σκόρ της αντίπαλης ομάδας και τον γλεντάνε όλοι. Δηλαδή, όλοι όμως. Όποιος έχει δει Γκάρι Τρέντ μπροστά του, έχει χαμογελάσει το χιλάκι του. Λοιπόν. Από εκεί πέρα, σίγουρα λείπει ο Μίτλετον επιθετικά, έτσι. Μα λείπει. Απ' την άλλη, βέβαια, ο Μίτλετον δεν θα μας βοηθήσει καθόλου στο πρόβλημα που έχουμε, της αθλητικότητας, της αμυντικής προσήλωσης. Γενικότερα, δεν μπορεί. Έτσι. Ο Μπρουκ Λόπες που μας λέει εδώ πέρα ο φίλος στην αρχή του, όταν ξεκινήσαμε, ο φίλος ο Γιάννης, είναι, μιλάμε σαν οάση, το πώς παίζει. Δηλαδή. Δεν περίμενε κανένας να μπει έτσι ο Μπρουκ Λόπες, ο οποίος κλείνει τρύπες δεξιά και αριστερά σαν rim protector. Ο Γιάννης δεν έχει ξεκινήσει καλά αμυντικά τη χρονιά. Πολύ κακός, επίσης. Συγγνώμη που θα σας το πω. Συγγνώμη που θα σας χαλάσω την. Στο χαλάσω, το αφήγημα. Σε όλους τους Έλληνες fans του NBA. Αλλά ο Γιάννης δεν παίζει καλή άμυνα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι προσιλωμένος εκεί πέρα. Το οποίο βέβαια θα μπορούσε να είναι και πολύ δικαιολογημένο. Αν δεν ότι χρειάζεται να κάνει τόσο πολλά πράγματα στην επίθεση. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ο primary creator αυτής της ομάδας και ακόμα και αν δεν το φαίνεται από τα νούμερα, έχει νομίζω λιγότερες assist από τον Lillard. Αλλά ναι, ο Lillard έχει σχεδόν 6,3 ο Γιάννης, 6,7 ο Γιάννης. Όχι, 6,3 ο Γιάννης, 6,7 ο Lillard. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι γενικότερα αυτό που είπε ο Γιάννης είναι απόλυτα σωστό, δεν έχει κολλήσει το γλυκό, παίζουν οι παίχτες μας. Έτσι, παίζουνε και δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανένα μάτς. Ακόμα και στο μάτς το οποίο βάλαμε 80 πόντους ο Γιάννης και ο Λιλάρτ, έτσι, χάσαμε το μάτς με το buzzer beater ουσιαστικά του Μίτσελ το προηγούμενο παιχνίδι. Να πω κι εγώ. Ναι. Εντάξει, παιδιά, όλα αυτά που λέτε έχουν πολύ μεγάλο δίκιο. 95% είναι ο προπονητής. 95%. Ωραία, είχαν προπονητή με αυτήν την ομάδα ακριβώς. Τι ρεκόρ είχανε. Και είχανε πολύ καλό ρεκόρ. Πολύ καλό ρεκόρ. Yeah. Άρα το πρόβλημα ποιο ήταν, γιατί τον διώξανε. Στις διαπροσωπικές σχέσεις. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Άρα ξέρουμε ότι ένας προπονητής και δύο προπονητές που είχανε μπορεί να είχαν καλό ρεκόρ, αλλά δεν έκανε και παπάδες. Δεν είχε αλλάξει και τη φυσιογνωμία της ομάδας, δεν μετατρέψει, ξέρω εγώ, σε εκεί. Όχι, και βλέπω επίσης ότι δεν την είχε ταιριάξει και πού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν είχε προσαρμοστεί ακόμα ο Λίλαρτ. Ο Γιάννης με τον Λίλαρτ. Ναι. Και σε επίπεδο περσονέλ δεν είχαμε και μεγάλες διαφοροποιήσεις πέρσι με φέτος. Έτσι. Ποιος ο Πέιν ήταν ακόμα πίσω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Κάτι δεύτερο κλασσά ονόματα. Άρα υπάρχει ένας τρόπος με έναν above average ή average προπονητή αυτή η ομάδα να έχει ένα ρεκόρ της τάξης στο 60% σε νίκες. Έτσι, 55-60%. Κάπου εκεί. Δηλαδή να νικάει, ξέρω εγώ, 30 παιχνίδια και να χάνει 15-14. Κάτι τέτοιο.
Εκεί δεν ήμασταν με τον προπονητή να το απολύσουμε. Ναι. Ένα το κρατούμε. Εγώ δεν λέω πως ήταν λάθος η απόλυση, γιατί όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν ξέρει ο κόσμος όλος. Αλλά είναι λάθος αυτός που έφερες. Γιατί αυτός που έφερες είναι sorry για την έκφραση κατσαπλιάς. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Ο άνθρωπος είναι πρώην προπονητής. Και είναι πρώην προπονητής σύμφωνα με δική του δήλωση. Γιατί όταν είχε φύγει και είχε απολυθεί από την τελευταία ομάδα στην οποία ήταν, που ήταν η Φιλαδέλφια Σέβιν Σίξερς. Μπορεί να πάρα πολύ καλά. Που την άφησε σε κακά χάλια και αυτή την ομάδα, η οποία υποτίθεται πως ήταν ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς με το Big 3, το οποίο όλοι το ξέρουν αυτό το Big 3 το οποίο υπήρχε εκεί πέρα. Έτσι. Νομίζω το κακό ξεκίνησε από τους Clippers. Που ξεκίνησε να κάνει τον Τζέιμ. Ναι, φίλε, αλλά και στους, Sixers όταν πήγε, η ομάδα άρχισε να ρολάρει, προχώρησε και μάλιστα μία χρονιά. Μην κοιτάς που έγινε το κακό με τον Σίμονς. Πριν ο Σίμονς αρχίσει και πάθει αγκύλωση, ξέρω εγώ, νεύρων, η ομάδα πήγαινε δηλαδή προς ολοταχώς να κατακτήσει την ορφανή κορυφή της Ανατολής. Για εκεί τους είχαμε. Όλοι μαζί. Και λέγαμε μάλιστα και ότι εδώ και πού πάμε κτλ. Αλλά αυτός ο άνθρωπος τι χάλασε την ομάδα. Χάλασε και τον παίκτη. Εγώ πιστεύω ότι στην καταστροφή του Σίμονς έχει ρόλο. Γιατί ένας προπονητής υποτίθεται θα σε κάνει καλύτερο και θα σου βρει όσο δεν μπέλεις κι αν είσαι. Και ενώ έχει αποσυρθεί, έχει πάει στο σπιτάκι του, έχει πάει στην τηλεόραση, περνάει πάρα πολύ καλά. Τι του ήρθε σε αυτού του ανθρώπου να πάνε να τον βγάλουν από την Αφθαλήνη, αφού δεν μπορεί. Καταρχήν δεν θέλει. Δεν θέλει, δεν έχει κίνητρο. Δεν έχει, δηλαδή ξέρουμε ότι πρωτάθλημα δηλαδή, θα κατακτήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ξεκάθαρο. Άντε να πα καλά, άντε να σε πάει σε ένα σημείο και να πει μετά στο coach, κάτσε εκεί στη γωνία, κάνει τι αλλαγέ και να αναλάβουμε εμεί. Έχουμε φέρει και τον Λίλαντ, τα βάζει από τον λόγο και όλα μια χαρά. Εδώ μιλάμε για ένα ναυάγιο. Για έναν άνθρωπο που εδώ ο κόσμο καίγεται και τον οποίο πυκθενίζεται. Ναι. Και δεν κάνει τίποτα, δηλαδή δεν υπάρχει μια κίνηση μέσα στο γήπεδο. Από όταν τον έχουν αναλάβει, να πει ότι ένα μάτς ρε φίλε αυτό, το κέρδισε ο προπονητής, έκανε τρεις κινήσεις φοβερές, έκανε ένα play. Αυτό το play είναι πολύ σημαντικό. Κάτι έκανε, κάτι αυτό. Θα τη συζητάει, κάνει τίποτα, δεν υπάρχει. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, το, εντάξει και τον Λίλαρντ και τον Χούλιντ, τα έχουμε πει από πέρσι, να γινόμαστε γραφικοί, αλλά το ξεπερνά αυτό το πράγμα. Και βλέπει ότι η ομάδα είναι άλλο μια ομάδα να μην μπορεί να νικήσει τα playoff στον πρώτο δεύτερο γύρο, άλλο να έχει έναν τραυματισμό, άλλο να μην παίζουν καλά στην αρχή δύο superstar σου και άλλο να είσαι το ρεντίκολο. Εδώ είναι το ρεντίκολο. Εγώ θέλω να πω ότι από τα στατιστικά στοιχεία κοιτώντας, μου κάνει εντύπωση ένα πράγμα. Βλέπεις ότι έχεις μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να σταματήσει κανέναν. Ωραία. Mm. Το πρόβλημά μας είναι αμυντικό ξεκάθαρα. Ναι. Έχεις δύο τρόπους. Είτε να προσπαθήσεις να δουλέψεις ώστε να φτιάξεις την άμυνα, το οποίο είναι αδύνατο, δεν θα συμβεί. Δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση, δεν θα γίνει αυτό. Αυτό πρέπει να έχει γίνει ήδη. Το δεύτερο είναι να ελέγξεις το ρυθμό. Οι Bucks είναι. Top 5 ομάδα σε defensive rebound percent και είναι η 8η ομάδα σε pace. Γιατί, φίλε. Γιατί. Για ποιο λόγο. Κράτα, δεν περίμενε. Κοίτα, μπορεί αυτό να προκύπτει όμως και από το Γιάννη, ότι είναι one man wrecking crew και μπορεί να τρέξει μόνο αυτό το γήπεδο και να δημιουργήσει. Αυτό θέλω να πω. Τι να τον πει, σταμάτα, μην τρέξεις. Όχι, να κάτσουμε όμως. Αλλά μην τα μπουμπουνάμε, ρε παιδί. Αυτό, να κάτσουμε να μιλήσουμε και να πούμε ότι αν δεν έχουμε το shoot, πάμε να μικρύνουμε λίγο τις κατοχές. Κατάλαβες, να μειώσουμε λίγο τις κατοχές. Να φέρουμε το παιχνίδι λίγο στα μέτρα μας. Βλέπω, το βλέπω. Δεν μπορούμε να τους ακολουθήσουμε έτσι. Εάν βγάλουμε από τη μέση, το Lob City, που το Lob City ήταν δημιούργημα. Μπορεί να ήταν και τον Doc Rivers, αλλά ήταν δημιουργία της αντικειμενικής πραγματικότητας. Ποια είναι η αντικειμενική πραγματικότητα? Έχει ένα παίχτη, τον διαλυτικό, τον φίλο μας, τον Chris Paul, ο οποίος καλός, κακός, χρυσός, οτιδήποτε, αλλά ο άνθρωπος τιμηρίζεται την ασίστα από 200 μέτρα. Ο άνθρωπος, αν μπορείς να έχεις φάει 15 κιλά παστίτσιο, θα σου βάλει ένα κομμάτι και θα το φας και το 16 κιλό. Σου σερβίρει την μπάλα πάνω από το καλάθι. Θα κάνεις λόγο υποχρεωτικά. Και όταν έχεις τους δύο ανθρώπους που πηδάνε πάνω από αυτοκίνητα, δηλαδή τον DeAndre Jordan και τον Blake Griffin στα ντουζένια του, θα γίνεις Lob City. Ποια είναι η συμβολή του προπονητή, δεν ξέρω. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι αμυντικογενής επιθετικογενής. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του προπονητή? Ο Doc Rivers ήταν πάντα ένας προπονητής ο οποίος βασιζόταν στην άμυνά του, είχε καλές αμυντικές αρχές. Και εγώ με τον Kevin Garnett είχαμε τους αμυντικούς προπονητές. Πάρα πολύ καλές. Ήταν πάρα πολύ καλός στο να σχεδιάζει plays, ειδικά μετά από time out. Και εγώ πέρα, το Ρόντο πάρα πολύ καλός. Βασιζόταν πάρα πολύ στην προσωπικότητα των παικτών του στην επίθεση. Δηλαδή αυτό είναι το. Και στο πώς αυτός θα βοηθούσε αυτή την προσωπικότητα να βγει προς τα έξω, να αναδειχθεί μέσω του character managing. Κατάλαβες. Ήταν καλός manager χαρακτήρα. Που σε αυτό τώρα έχει γίνει ο χειρότερος από όλους στο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν θα είναι ο χειρότερος. Δεν είναι τόσο καλό σίγουρα. Από τους Sixers. Καλά, άμα δεν κερδίζει η ομάδα, θα υπάρχει γκρινιά. Όχι, στους Sixers κερδίζανε και υπήρχε γκρινιά. Εντάξει, είχαν και ιδιαίτερους χαρακτήρες. Οι περισσότεροι New Age NBA stars ιδιαίτεροι χαρακτήρες είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ερώτηση δεύτερη. Γιατί αναλύσαμε τα αίτια, θες να πεις κάτι για τα αίτια? Όχι, για τα αίτια. Δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να μου πείτε, γιατί θα το πούμε σε τρία επίπεδα το segment. Πώς αναστρέφει είναι αυτή η κατάσταση? Πόσο σώνεται και πώς το βλέπετε, αισιόδοξα, απεσιόδοξα κτλ. Κοίτα, ότι μπορεί να σωθεί, μπορεί. Δηλαδή θέλω να πω νωρίς ακόμα. Αν συνεχίσουν έτσι όπως παίζουν, εγώ δεν ξέρω πώς θα σωθεί. Είναι
είναι. Ρε, μήπως είναι σχέδιο να πάρουν το Κόμπερ Φλάκ. 22η. Δεν το έχουν πει. Είναι 22η σε defensive rating. Αυτό θα πάει μόνο προς τα κάτω. Δηλαδή οι ομάδες τώρα αυτή τη στιγμή είναι και στην αρχή. Mm. Δηλαδή, αν αρχίσουν και ρολάρουν οι ομάδες και αρχίσουν και παίζουν με τίποτα Δύση. Και όταν επιστρέψει και ο Μίτλετον. Που θα τρέχουν. Που θα τρέχουν λες και δεν υπάρχει αύριο. Ποιον θα σταματήσουν. Έτσι όπως πάνε, με αυτό το σκεπτικό και με αυτή την τακτική, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα γίνεται μόνο χειρότερο. Όχι από θέμα θέσης απαραίτητα, αλλά και σαν ψυχολογία, σαν ατμόσφαιρα, σαν όλα. Ωραία, κοίτα. Να πω το εξής. Δεν θα συμφωνήσω ότι δεν μπορεί να πάει καλύτερα προφανώς, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερα από αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή το 1-6. Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι παίκτες που μπορεί να δοθεί περισσότερος χρόνος. Δηλαδή, π.χ. ο Άντρεν Τζάκσον. Το λέμε από πέρσι. Εντάξει. Του δίνει λίγο παραπάνω χρόνο φέτος. Έτσι. Αλλά και πάλι λέει το τέλος ημέρας. Συγγνώμη. 12 λεπτά παίζει. Θα κάνεις νίκες επειδή ο Άντρεν Τζάκσον τα 12 λεπτά θα πάει στα 20, γιατί παραπάνω από 20 δεν πάει. Λοιπόν, άκου. Θα κάνεις νίκες. Είναι αυτό τώρα, δηλαδή σοβαρά τώρα. Είναι σαν να λέμε, δηλαδή, έχω φάει μια σφαίρα στο στομάχι και λέει βάλε λίγο εδώ, λίγο ενόπνευμα στο χέρι σου. Δεν είναι αυτό τώρα, δηλαδή, η απάντηση. Κοίτα. Ωραία. Όσο και αν δεν μπορώ να πω άσχημα πράγματα για τον Doc Rivers, νομίζω he's done. He's done, πρέπει να τον διώξουν. Το hot take μου ποιο ήτανε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν βγάζει τη χρονιά. Ποια χρονιά, το 24. Το 24. Ναι. Έβγαλε εκλογές. Ναι. Γιατί στην Αμερική δεν έχει παρέλαση, οπότε ναι. Εκλογές. Ναι. Και έβγαλε και Halloween. Δεν ξέρω και Halloween. Αν θα βγάλει το Thanksgiving. Είναι οι πρώτες αγωνιστικές. Thanksgiving, μπράβο. Λοιπόν, κοίτα. Οπότε ναι, θεωρώ ότι έχει στραβώσει τόσο το πράγμα αμυντικά όσον αφορά την αμυντική τακτική, που δεν φτιάχνει. Είναι φάση ανεπιστρεπτή η φάση. Το θέμα είναι ότι παίζουν καλά επιθετικά οι δύο μας stars και δεν παίζει ρόλο αυτό στις νίκες μας. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά δεν μπορώ να συζητήσω άλλο για τους Bucks. They are out of moves. Δεν έχουν κάνει τίποτα να κάνουν. Έχουν ένα πικ δεύτερου γύρου το 2032, ξέρω εγώ πότε είναι. Έχουν δώσει όλα τους τα assets, δεν έχουν τίποτα. Έτσι. Ναι, το Γιάννη. Ρε παιδί, άλλο λέω τώρα. Από τα draft capital. Έτσι. Κανείς δεν θέλει το Middleton σίγουρα. Κάποιος μπορεί να θέλει το Λόπες, που νομίζω ότι είναι το μοναδικό που θα μπορούσε να κάνουν. Εκεί καταδύσαμε. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι η ομάδα αυτή μπορεί να γυρίσει. Το υψηλότερο που μπορεί να φτάσει πιστεύω ότι είναι play-in. Δηλαδή πάνω από την 6η θέση, πάνω από την 7η θέση δεν μπορεί να φτάσει, έτσι όπως έχει ξεκινήσει από την αρχή. Διότι δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι. The word is out. Ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε για να τους νικήσουμε. Και θα χάνουν και από ομάδες, όχι μόνο καλές, θα χάνουν και από μεσές προς κακές ομάδες. Και από την Ανατολή και από τη Δύση. Και τους έχουν βρει το κουμπί τους και στα δύσκολα. Όποιος έχει δυνατό γκάρντε, σκόρερ. Και στα δύσκολα κάνουν και ένα χάκι Γιάννης και θα το στέλνουν και στις βολές που δεν έχει βελτιωθεί και εκεί καθόλου. Και η φάση θα είναι αυτή. Δικό τους πικ έχουν το 31. Πάρα πολύ ωραία. Δικό τους. Ούτε swap, ούτε αυτό. 2031. Και ούτε second round δεν έχουν. Όσο σκέφτομαι το 2031. Δικό τους πικ σου. Δεν έχουν. Σε κάθε γύρο. Είναι πιο κοντά στη χρονιά που έχει. Δώσανε 5 second round picks για τον Jay Crowder πέρσι. Ωραία. Μιλάμε τώρα. Κοίτα, έχω πει καλά λόγια για το Horst. Έχω πει καλά λόγια για το Horst, αλλά δεν θα μπορούσε να κάνει χειρότερο trade από αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που λέει κάτι πάνω μου. Δεν μπορεί να πάει κοντά στο Rivers και έχω πει καλά λόγια για το Horst. Αλλά από κάπου εδώ υπάρχει ένα φτιαράκι το οποίο μπαίνει μέσα στην αυτό, ανοίγει και τα λοιπά. Εγώ σας δεν μπορείς, λέει, και να δεις να τους υποστηρίξεις και να δεις να βρεις μια έτσι ακτίδα αισιοδοξίας. Δεν μπορείς, ρε φίλε. Κακά τα ψέματα, αν το πάρουμε, αν κρίνουμε καθαρά μια GM δουλειά και θέλουμε να πούμε πώς μπορεί αυτή η ομάδα ξεκάθαρα τεχνοκρατικά από πρωταθλητές να πάει καλά, ο μόνος τρόπος να ανακάμψει είναι να βρει πίξ. Ναι. Να ανανεώσει φτηνό αίμα. Ναι, συγγνώμη. Εσείς τώρα μιλάτε για άλλη χρονιά. Τα βρει πίξ, τι θα βρει πίξ. Δεν σώνεται, ρε παιδί μου, το πράγμα φέτος. Δεν φαίνεται να σώνεται. Περίμενε. Ο μοναδικός τρόπος είναι άμα αλλάξει προπονητή. Ναι. Και έρθει κάποιος άλλος με άλλο σύστημα, σε νέες βάσεις και θα χάσουμε σίγουρα 10-15 παιχνίδια, να χάσουμε ξανά και άλλα παιχνίδια. Θεωρώ δεδομένο ότι η ομάδα, άμα δεν κάνει αυτό το πράγμα, είναι καταδικασμένη να μην βγει ούτε καν play-in tournament, να κάνει κάποιες νίκες, δηλαδή να κάνει κάποια ξεσπάσματα που θα την οδηγήσουν, ξέρω εγώ, να παλέψει για το play-in και στο τέλος. Όπως παραδοσιακά παλεύουν, ξέρω εγώ, στην Ανατολή οι Hawks και οι Heat. Όπως δηλαδή μια πορεία παρόμοια με τη Heat την περσινή που ήταν μεταξύ θεράς και θρασίας και στο τέλος μπήκανε. Αυτό είναι τα βάνη. Και καινούριος προπονητής να έρθει. Απλά, αν έρθει καινούριος προπονητής, ξέρετε και ποια στιγμή θα έρθει, υπάρχει πιθανότητα να βρούνε έναν τρόπο παίξηματος, να βρούνε πώς θα νικήσουν, να αλλάξουν λίγο το χαρακτήρα της ομάδας και όλο αυτό να γίνει κοντά στα play-off. Και να πούνε, τώρα που το βρήκαμε και να γίνουν ξαφνικά οι φετινοί Indiana Pacers, ξέρω εγώ, οι φετινοί να έχουν κάνει και μια-δύο κινήσεις ανταλλαγές μέσω trade deadline, να βρουν κανένα ψοφίμι ο οποίος θα κάτσει καλά στην ομάδα τους. Κάνανε αυτοί, δηλαδή κάνανε άστεγο
αλήτη που δεν θα έχει ομάδα που θα έχει τσακωθεί με όλο το σύμπαν. Και να, από το πουθενά. Δηλαδή αυτές όλες τις πιθανότητες που λέμε πολύ μικρές. Γιατί, διότι ξαναλέω, όπως το είπαν και τα παιδιά, είναι μια ομάδα που τις έχουν βρει τον τρόπο να την κοπανάνε. Και το χειρότερο είναι ότι δεν κάνουν κάποιες ήττες οι οποίες είναι μπλοά. Η ομάδα, η οποία αυτή η ομάδα έπαιρνε πάρα πολύ εύκολα τα κλειστά παιχνίδια. Ήταν μανούλα αυτό το πράγμα. Το αντίθετο του Celtics μέχρι να πάρουν το πρωτάθλημα. Οι Celtics δηλαδή είχαν μια χίλιο στέρνα που ήταν άμα το παιχνίδι πάει στον πόντο, όχι δυσκολευόμαστε κτλ. Τώρα τα παιχνίδια αυτά που έχουν χάσει δεν είναι όλα, ξέρω εγώ, έχουμε φάσει κατά κέφαλο. Ήταν και το selling point για το Lillard. Ακριβώς. Ότι θα είναι στο τέλος Dame Time και το βάλε. Το βάλε ο Lillard και μετά το βάλε και ο Μίτσελ. Ωραία, και πάμε και στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι. Στο πιστεύετε ότι θα προχωρήσει ο Γιάννης στην κίνηση που φημολογεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακόμα και πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, και θα ζητήσει ανταλλαγή, θα τον κάνει ανταλλαγή το Μιλγό, γιατί μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Το Μιλγό και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε. Δεν θέλουμε να είμαστε καταδικασμένη ομάδα για τα επόμενα 15 χρόνια. Έλα, καλό μου παιδί. Πάρε την οικογένειά σου όμως. Ευχαριστώ. Thanks for the memories. Και όλα νοιαζόμαστε για το δικό στο legacy, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα φαίνεται ότι δεν πάει το πράγμα και χαλάμε χρόνια. Από το πικ του Γιάννη. Τώρα αυτό μιλάμε είναι πικ Γιάννη αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην βάζει βολές, μπορεί να μην έχουμε κάνει δουλειά στο τρίποντο και πλέον δεν σουτάρουμε καν. Αλλά αυτά που κάνουμε καλά τα κάνουμε σε ναι. top level. Βέβαια, επειδή είναι player driven league αυτό το πράγμα που είναι το NBA τώρα τα τελευταία χρόνια, αν αυτό ζητήσει ανταλλαγή δεν έχουν καμία άλλη επιλογή παρά μόνο να την κάνουν. Όχι, ξεκάθαρα. Μα δεν πάει και η ομάδα καλά. Δεν έχει καμία. Είναι κάποιο εδώ πέρα που πιστεύει ότι οπωσδήποτε ο Γιάννη θα ζητήσει ανταλλαγή φέτος ή του χρόνου. Είμαι 100% σίγουρο. Μιλάμε, έχει προετοιμάσει το σιτότο. Αυτό, αρχίζουν και... Το μιλήσαμε, ναι, δηλαδή... Έχει προετοιμάσει το έδαφος με δηλώσεις τα τελευταία δύο χρόνια, τα οποία σίγουρα το χτίζουν όλο αυτό, και στον κόσμο, λέει, και στις συνείδησεις του κόσμου της ομάδας, δηλαδή, έτσι, ότι δεν πάει το πράγμα, ότι παιδιά, άμα δεν μπορώ να κερδίσω εδώ πέρα, πάω να κερδίσω αλλού, τα έχει πει αυτά. Έτσι. Μα και τώρα πρόσφατα δήλωσε ότι, δηλαδή... Αφέθηκαν εχμές. Όχι, δεν ήταν σε φάση χαβαλές όταν ναι, δεν θέλουν να μεταλλάξουν εκείνοι άμα δεν κερδίσουμε. Ναι. Άρα εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι δεν θα σε ανταλλάξει από μόνο το βιβλίο. Αυτό το οποίο θέλω να πω. Είναι. Συγγνώμη. Από τη γνώμη μου για την ανταλλαγή. Τι πώ? Για την ανταλλαγή, από τη γνώμη μου. Αν θα θελήσει ο ίδιος να γίνει. Πριν το πει, ναι. Μισό λεπτάκι. Θέλω να πω κάτι. Κοίτα. Γενικότερα, όσο με ξέρετε, δεν μ' αρέσει να χαίρετε από τα αυτιά κανενός. Έτσι, δεν είμαι τέτοιο. Θα πω την γνώμη μου και α με κράξετε. Ο Γιάννης είναι πάρα πολύ υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει αυτή την ομάδα. Καλά, εννοείται. Έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Επίσης, του προσάπτει 100%. 100%. Το ότι δεν έχουν καλύτερη χημεία με τον Λίλαρντ αυτή τη στιγμή. Εν γνώση του, δεν ασχολήθηκε καθόλου σε όλη την off-season να βρεθεί λίγο να κάνουν μερικές προπονήσεις με τον Λίλαρντ, λίγο να το βρούνε. Δεν έχω δει ποτέ ένα παίκτη με το στάτους του Γιάννη. Που είναι MVP caliber παίχτης, να έχει έναν συμπαίχτη ο οποίος να είναι πολύ πολύ ψηλού επίπεδου και να μην δουλεύουν εμφανώς και να μην κάνει σημαντικού και δουλειά και προσπάθεια για να δουλέψει. Του φέρω ένα παίχτη ο οποίος τον ήθελε και δεν βλέπω τον παραμικρό από τον Γιάννη ώστε να δείξει ότι θέλει να δουλέψει το τέτοιο με τον Λίλαρντ. Επίσης έχει πολύ μεγάλο μερίδιο στα διοικητικά. Στην απόφαση μετά το πρωτάθλημα να μην γίνει ανταλλαγή ο Μίτλετον. Αυτό. Που άσκησε βέβαια το πάρα πολύ από εκεί. Στους προπονητές που σου πήγαινε έλα και ο φύγε. Αυτό διάλεξε τον Γκρίβιν, μετά αυτό τον έφαγε κιόλα. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρουμε, το δεύτερο που είπα. Όχι. Τον ρωτάνε. Αλλά όμως εγώ νομίζω ότι το κακό ξεκινάει από αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, αν θέλει να πει ότι εγώ θα ασχοληθώ και πέρα από τον μπάσκετ, πρέπει να λάβει σκληρές αποφάσεις. Το general managing δεν είναι. Το LGM που λέμε. Το LGM δεν είναι και καλά. Κατάλαβε. Δεν παίζουμε NBA 2K. Ότι οι φίλοι μας θα μείνουμε εδώ με τους φίλους μας. Άμα θες να τα δεις τα πράγματα ρεαλιστικά, πρέπει εκείνη τη στιγμή, στο peak του, εκεί που θα πάρει το μεγαλύτερο value, να πάρεις και εσύ το μεγαλύτερο value. Και να δώσεις νέα ανάσα σε μια ομάδα. Μετά από αυτά τα χρόνια θα έχεις αποκτήσει χημεία με τον καινούριο. Και άμα σου ρωτήσεις και κολλήσεις και ένα star ακόμα, τότε ξανακάνεις ομάδα Big 3. Και να σου πω κάτι. Ομάδες που έκαναν σοβαρή διαδρομή. Και κατάφεραν και έμειναν στον αφρό για παραπάνω καιρό. Αναζωογονήθηκαν είτε από trades, είτε ακόμα πιο σημαντικά από draft picks τα οποία τα έκαναν τρελό hit. Έχουμε δει και στους Warriors, έχουμε δει και στους Spurs που πιο παλιά, που από το πουθενά έγιναν πάλι διεκδικητές επειδή επέλεξαν στον draft τον Leonard. Δεν έπαιρνε στον draft τον Leonard, τον έκαναν ανταλλαγή. Με κάποιο τρόπο φέραν τον Leonard αυτό. Ναι.
Και διώξανε τον παίχτη που ο Πόποβιτς έλεγε ότι είναι ο αγαπημένος μου παίχτης. Ο Τζορτζ Χιλ, ναι. Αλλά πρέπει να πάρει σκληρές αποφάσεις. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννης πολύ δύσκολα θα φύγει από το Μιλγουόκι. Πολύ δύσκολα. Πιστεύω αληθινά. Μπορώ να κάνω λάθος. Και θα σα εξηγήσω γιατί. Γιατί τα στοιχεία. Είναι ρομαντικός. Δεν είμαι ρομαντικός. Πιστεύω ότι ο Γιάννης είναι ρομαντικός. Πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Ήταν λες εσύ. Ότι είχε αλλάξει αυτό. Βλέπω ρε παιδί μου το πώς συμπεριφέρεται στην οικογένειά του. Από το extension που έκανε τότε με τον Λίλαρντ. Ναι, βλέπω πώς έχει κάνει το γάμο του, βλέπω πώς έχει κάνει τις business του, βλέπω πώς τα έχει κάνει όλα και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου θυμίζει σε πάρα πολλά πράγματα τη γυναίκα μου. Που πηγαίνει δηλαδή. Ναι, επιθυμεί μια σταθερότητα επαγγελματική και προσωπική, σε αυτό το πράγμα εννοώ. Και την επαγγελματικότητα, τη σταθερή επαγγελματική και προσωπική ζωή τη βάζει πάνω απ' όλα. Θέλει να έχει ξύσει το κεφάλι, δεν θέλει περιπέτειες. Δεν θέλει δηλαδή τώρα θα πάω εκεί και θα κάνω. Δηλαδή αυτή είναι η εντύπωση που μου έχει δώσει. Δεν θα πέσω από τα σύνθημα προφανώς άμα ζητήσει trade, στο λέω, αλλά όσο βλέπω ότι. Έχει αυτά τα μυαλά, πιστεύω ότι θα πριντανεύσει. Η παραλογική. Δεν θα πω τη λέξη λογική, ούτε συντηρητισμό. Η αντίληψη που έχει για τα πράγματα. Ότι τι, ότι δεν θέλει να είναι στο top 10 παιχτών όλων των εποχών. Θέλει. Απλά ξέρει. Μα εκεί, εκεί οδεύουμε αυτή τη στιγμή. Θέλει, αλλά δεν θέλει κιόλα. Δηλαδή, έκανε ένα ξεκίνημα καριέρα που ο Γιάννης πήγαινε ντουγρού για top 5 όλων των εποχών. Γιάννη. Πλέον δεν είμαστε εκεί. Η δήλωση, πλέον έχουμε περάσει. Η δήλωση ότι είναι ένα απλά παιχνίδι. Και δεν έγινε τίποτα. Και δεν έχουν αλλάξει, ρε Βαγγέλη. Είναι δύο-τρεις δηλώσεις οι οποίες δείχνουν ότι είναι ασφαλή. Το ίδιο καλοκαίρι, όταν γύρισε στο Μιλγουόκι, έλεγε άλλα πράγματα. Τι μου λες. Του φέρανε το Λίλαρντ. Δεν είμαι καθόλου. Δεν τσακωθώ για αυτό το θέμα. Θα πω ότι μπορεί να έχεις δίκιο. Απλά εγώ σου λέω ότι ως τώρα, με τα δεδομένα ως τώρα, πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει λύσει τα προβλήματα της ζωής του, έχει τις business του, μπορεί να μείνει στο Μιλγουόκι να είναι βασιλιάς για πάντα. Μπορεί μετά από 2-3 χρόνια να βρουν έναν τρόπο να φτιάξουν ομάδα με παίχτες που θα πάρουν. Πού θα τους πάρουν. Με free agents που θα υπογράψουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μπορεί να πιστεύει αυτό το πράγμα και να λέει κάτσε τώρα πού να και τι είναι και ποιος. Αυτό δηλαδή, αυτή είναι η εντύπωση που έχω. Δεν είναι 100%, δεν είναι τόσο, πώς να σου το πω, στέρι όσο ήταν 2-3 χρόνια πριν, αλλά ξέρω ότι αυτού του τύπου οι άνθρωποι που έχουν αυτή τη λογική δύσκολα αλλάζουν. Δεν το αποκλείω, αλλά σου λέω γιατί το στηρίζω. Αλλά στην περίπτωση που θα γίνει η ανταλλαγή, είτε θα ζητήσει να το κάνουν, ο φίλος μας ο Ζαν εδώ έχει 5 φρίσκοι candidates, θα ξεκινήσει από τον πιο. Λιγότερο έτσι, ενδιαφέρον και θα καταλήξει στο top. Okay, να ξεκινήσω από το λιγότερο ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, έχει ακουστεί ξανά ότι ενδιαφέρθηκαν και ενδιαφέρονταν και ο Γιάννης, apparently, για τους Bulls. Ναι. Ναι. Του αρέσει πολύ. Αρέσει και δίπλα. Αρέσει στην Nike. Είναι μία ώρα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Ότι αρέσει πάρα πολύ στην Nike, στην εταιρεία η οποία έχει ξέρω εγώ, το συμβόλαιο με τον Γιάννη κτλ. Και επίσης μιλάμε για μια ομάδα η οποία στα μάτια της λίγκας και στα μάτια του φιλοθεάμενος κοινού πρέπει να πρωταγωνιστεί. Δυστυχώς δεν θα πρωταγωνιστεί γιατί το βασικό λόγο τον έχει ένας άνθρωπος, ο αγαπημένος παράγοντας. GM. GM της. Αρτούρος. Το Αρτούρος, ο πρωταθλητής Ευρώπης 1997, με τον γλυκό του σουτ έτσι το λίγο πλαγιασμένο. Ναι. Πάντως αν ήθελε να πάει κάπου. Αλλάζοντας όσο λιγότερο δυνατό τη ζωή του, είναι το Σικάγο. Δίπλα είναι. Ναι, αλλά είναι μεγάλη αγορά. Είναι τρίτη μεγαλύτερη αγορά στο NBA. Είναι δηλαδή το Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη. Να θέλω να πω πας από εδώ, εδώ. Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλη αγορά. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, ναι, δεν λέω. Εμένα δεν με χαλάει αυτό, αλλά. Να ρωτήσω κάτι. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το value αυτή τη στιγμή του Γιάννη το κούμπο σε μια αγορά. Δηλαδή, τι θα έπαιρνε για να φύγει από το Μιλγουόκι και να πάει σε μια άλλη ομάδα. Τι λες. Πόσα πικ πρώτου γύρου και τι παίχτε. Καλά, εντάξει. Ό,τι έχει. Πόσα πικ θα δώσεις, ναι. Για συγγνώμη, άμα ο Μίκαλ Μπρίτζης αξίζει 4 first round picks, πόσο αξίζει ο Γιάννης. 4 first round picks. Έλα ρε Βαγγέλη τώρα. Τι κάτι παίχτες. Δηλαδή 4 first round picks, έτσι, και ξέρω εγώ τον Μπουζέλης. Ο Μάικαλ Μπρίτζης. Και τον Λαβίν. Πάρτε ο Μάικαλ Μπρίτζης ήταν 4 first round picks. Έχουμε ξεφυγγλίσει τώρα. Μας έδωσε το Λαβίν, μας έκανε χάρη. Ο Σέι είχε πάρει 5. Ο Σέι δεν ήταν παίχτης τότε. Και είχε πάρει 5 όμως. Λοιπόν, το NBA επιτρέπει να κάνεις trade, νομίζω, τα picks σου μέχρι 7 χρόνια down the road, κάτι ναι, τέτοιο. Έτσι. Και τα 7. Και τα 7 και την ψυχή της μάνας σου. Δεν είναι κάτι το οποίο 7 πήγε και τα είναι κάτι debatable. Μάλιστα, όποιος δεν έχει, ας πούμε, παραπάνω από 5 first round picks στην φαρέτρα του, δεν είναι μέσα στο top 5. Δίνει ένα μπαν, άρα δεν είναι, ωραία. Λέω τώρα εγώ. Οι Bulls έχουν, ναι. Θεωρητικά έχουν, ναι. Γιατί τους ανέφερα. Θεωρητικά. Μισό λεπτό να δω. Οι New York Knicks. Ναι. Οι οποίοι δεν έχουν τα picks. Δεν έχουν. Έχουν όμως τον Carl Anthony Towns. Δεν φτάνει. Έχουν και δεν το θέλουμε κιόλας. Δεν το θέλουμε. Το Milwaukee δεν το θέλει. Δεν νομίζω ότι το θέλει. Κοίτα, οι Knicks θα ήταν το απόλυτο φοβορή αυτή τη στιγμή αν δεν είχαν κάνει τίποτα από πέρσι.
Ποτέ δεν θα ήταν το απόλυτο φαβορί, διότι η οικογένεια του Ντετοκούμπο δεν έχει καλή εμπειρία από του New York Knicks. Άσε μας, Ευαγγέλη. Άρα μιλάμε για τα picks μέχρι το 32, ας πούμε. Ναι. Οι Bulls έχουν δικά του από το 28 και μετά. Τέσσερα. Δύσκολοι. Έχουν άλλον. Θα μπορούμε να βρούμε έξι. Τον Spurs που πιθανότητα θα έχουν το φετινό, θα έχουν τον Spurs και του χρόνου. Δεν έχουν το first round pick του Spurs σίγουρα. Έχουν το pick του Spurs. Ναι. Λοιπόν, από το 28 και μετά ουσιαστικά είναι. Να πω και εγώ κάτι για το Miami θέλω να πω. Που είναι και εκεί στο top 3 σίγουρα. Ξεχνάω. Δεν σ' αρέσει. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Συγγνώμη, το Miami όμως έχει ρόλο πικ του. Δεν νομίζω ότι το Μαϊάμι έχει όλα τα πίκτα. Όχι, δεν έχει όλα τα πίκτα. Τώρα τι συζητάμε. Δηλαδή, συζητάμε για από όλα τα πίκτα θα έχουν κάποιε ομάδε που δεν θα πήγαινε. Okay, ναι, αλλά συγγνώμη. Το Μαϊάμι είναι μέσα στι συζητήσει όλων. Μα δεν έχει τα assets όμω. Οκ, α το χάκε. Καλά, τον Μπάτλερ δεν το θέλουν οι άλλοι. Έτσι, οπότε θα βρούμε. Όχι, για να γίνει super power το Μαϊάμι πρέπει να κρατήσει και τον Μπάτλερ και τον Αδεμπάγιο. Το Μαϊάμι από το 29. Δεν είναι η ίδια κατάσταση. Δεν έχουμε assets. Δεν έχουμε τέτοιου είδου assets. Ωραία, εσύ θε να την πα την κουβέντα σε δύο ομάδε προφανώ. Η μία είναι ο Κλαχώμα City Thunder. Όχι, ανέφερε στου Knicks. Μια στιγμή μου λέει. Ναι. Θέλω να πω κάτι σε αυτό. Άμα λοιπόν οι Knicks, α πούμε, είχαν κάνει το trade του Cut. Οκ. Λοιπόν, και δεν είχαν κάνει το trade του Bridges, θα ήταν ξεκάθαρο νούμερο ένα φαβόρι για εμένα. Δηλαδή θα πήγαινε εκεί πέρα με τσαρούχια ο Γιάννης. Και βέβαια, κάνοντα το trade του Cut, δεν έχει κανένα νόημα το trade του Bridges. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Γιατί το trade του Bridges έγινε όχι γιατί ο Bridges είναι ο 4 first round pick που θα αλλάξει τη μοίρα σου, αλλά γιατί κάνει το conglomerate, την ομάδα κτλ. Το οποίο διαλάσαμε αμέσως μετά. Ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά δεν έχουν πλέον τίποτα που θα μπορούσε να ενδιαφέρει του Bridges. Έχω μια ομάδα εδώ που έχει 6 picks μέχρι το 31. Η οποία είναι? Η Golden State Warriors. Μάλιστα. Οι δύο ομάδες που θα συζητήσουμε, είναι η Golden State Warriors και ο Oklahoma City Thunder. Και οι δύο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις για τον Ζαν, τον φίλο μας. Υπάρχει και άλλη μία. Ποια? Μην πεις την Boston Celtics, θα μην πιέσουν τα γέλια. Όχι, εντάξει. Ποια είναι η άλλη? Δεν μπορούν να είναι η Boston Celtics. Η Houston Rockets. Ξεκάθαρα. Αυτές οι τρεις νομίζω είναι οι πιο πιθανοί προορισμοί για τον Γιάννη άμα θελήσει να φύγει. Αν πάρει τηλέφωνο τον Σπανούλη, να του πει τι ωραία που ήταν ο Σπανούλη στου Ρόκετ, τι ωραία που έχει περάσει. Ορίζει Παναγίε Μάνε και σπίτι. Για του Σπανούλη όμω ήταν. Ναι, μια mentality. Ναι. Κοίτα, αν η Thunder είναι η πιο intriguing ομάδα όσον αφορά το ρόστερ και του νέου παίκτε κτλ. Νομίζω ότι το Houston είναι δεύτερο. Να κάνω ένα πολύ γρήγορο breakdown για τι τρει περιπτώσει. Πολύ γρήγορο. Το Houston, όπω καταλαβαίνετε, θα πάει σε μια ομάδα στην οποία θα μείνουν αρκετοί νεαροί παίκτε. Έτσι, θα φύγουν κάποιοι, αλλά θα μείνουν αρκετοί νεαροί. Προφανώς θα έχει αυτός λόγος το οποίο θα φύγει, που θα μείνει, θέλω να πιστεύω. Θα κάνει μια πολύ καλή μαγιά, έχει ένα πολύ καλό προπονητή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί ομάδα αυτόματα contenders. Ποιοι? Οι Rockets. Δεν θα θεωρηθούν αυτόματα contenders. Γιατί γίνει ειδήσει, γιατί είναι άλλα πράγματα. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά πρέπει να τους δούμε, να δούμε ποιοι θα είναι. Και πρέπει να πάει και κανένας δύο βετεράνοι εκεί πέρα. Άμα λοιπόν τους δίνανε το Rich Shepard. Άμα τους δίνανε τον Amen Thompson. Άμα τους δίνανε. Αυτούς που δεν παίζουν τώρα, θες να πεις. Όχι, αυτούς οι οποίοι έχουν ξεκάθαρα τεράστιο μέλλον στην Ευρωλίγκα. Θα ζητήσουν όμως και υπάρξει κάποιον παίχτη από αυτούς. Θα ζητήσουν τα πικς και θα ζητήσουν ανερχόμενους πιτσιρικάδες με χαμηλά συμβόλαια. Αυτό είναι το δικαιολογικό. Μα ναι. Εγώ σας υπογράφω ότι αυτό το trade χωρίς το Σεγκούν δεν γίνεται. Δεν γίνεται χωρίς το Σεγκούν. Ο Σεγκούν έχει πάνω όλα τα στοιχεία που θα ζητήσει το Μιλγό για να στραχθεί στην ομάδα του. Το πικς και το Σεγκούν. Αυτό, αλλιώς δεν γίνεται. Ή το green, να πάρουν το green. Δεν θα κάνεις reset, φέρνοντας ένα παίκτη που έχει max συμβόλαιο. Ένα, απ' την άλλη δεν πρόκειται να κάνουν οι άλλοι trade. Δεν θα το δεχτεί ο Γιάννης. Να πάει στους Houston χωρίς τον καλύτερο του παίκτη, ας πούμε. Κατεμένα. Εντάξει, είναι και πάνω κάτω κοντά, δηλαδή. Όχι, ο Σενγκούν είναι ο Τζέλεγκριν. Δεν ξέρω αν θα δουλέψουν. Το Τζέλεγκριν θα το δώσει, ας πούμε. Okay. Ωραία, αυτό είναι ο μεγάλο πιστοτικό. Αυτό είναι το πίσω. Μεγάλο. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε του στέλνει το Reed, τη Σέπαρντ, τον Άμεν Τόμψον και τον. Και πολλά. Δύο από τα τρία πιστοτικά. Το Whitmore και τον Jalen Green, του στέλνει και τέσσερα πίξ και είσαι κομπλέ. Μάλιστα. Έγινε πολύ ωραία. Και μετά φτιάχνει και πάλι όμω η ομάδα θα είναι contender. Με τον Van Fleet, τον Σενγκούν, τον Γιάννη, τον Brooks. Τον Brooks. Και τον Τάρι Ίσον και τον Τζαμπάρι Σμιθ. Okay. Και ο Τζαμπάρι Σμιθ θα μπορούσε να είναι. Δεν είναι για πρωτάθλημα αυτή η ομάδα. Άμεσα. Ήθελα να πω τον Τζαμπάρι Σμιθ, αλλά αισθάνομαι ότι θα θέλουν. Εγώ του βλέπω για πρωτάθλημα. Λοιπόν, οκ. Okay. Τώρα, οι Warriors προφανώ. Από τη στιγμή που θα είναι ο Κάρι και ο Γιάννης είναι για πρωτάθλημα. Τώρα, άμα θα κρατήσουν τον Buddy Hield, θα χάσουν πάρα πολύ βάθο. Τον Buddy Hield δεν πρόκειται να τον αφήσουν να φύγει. Ναι, άμα κρατήσουν τον Buddy Hield θα έχουν και ένα κομμάτι. Και δεν νομίζω ότι το θέλουν και οι Bucks. Ναι. Θα έχουν πάρα πολύ βάθο. Τα δύο που λέμε σίγουρα είναι πρώτα-πρώτα out the door.
νομίζω ότι. Ο James και ο JD σε ναι, ναι, okay, θα χάσουν πάρα πολύ βάθος. Ο Μούντι σίγουρα και ο Κουμίνια νομίζω. Θα χάσουν πολύ βάθος, θα έχουν πάρα πολύ φθηνό, αλλά να σας θυμίσω ότι πάρα πολλές φορές οι Warriors με λιμό πάγκο ξέρω που καταφέρουν να πετύχουν πράγματα. Λοιπόν. Και μόνο το Γιάννη σε Στεφ είναι ρεαλιστικό, ξέρω. Βέβαια. Μένα μου άρεσε πολύ αυτό. Στα μάτια πολλών η εμπειρία του Γιάννη Λίλαρντ είναι λίγο αποκαρδιωτική για το πώς μπορεί να κάνει το Γιάννη Στεφ. Έτσι. Ένας κοντός ο οποίος είναι σκόρερ και δεν παίζει καθόλου άμυνα. Είναι ένα θέμα αυτό. Ο Στεφ είναι πολύ καλύτερος αμυντικός από τη φάση της καριέρας. Και ο Κέρ είναι πολύ καλύτερος αμυντικός από τον. Ναι, Doc. Και επίσης έχουμε υλικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει αμυντικά. Δηλαδή, τώρα. Έχουμε πρώτα απ' όλα τον Τρίμο Γκριν, ο οποίος ναι. Όπως και να τον κράζει. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε. Θα ανανεωθεί η ψυχούλα του. Ευρέως αποδεκτό ότι είναι καταπληκτικός αμυντικός. Αυτό, αν γίνει όχι, κάτι τέτοιο. Αν όχι ατομικά. Θα ξαναμαυρίσουν οι τρίχες του. One on one είναι team defender top. Λοιπόν. Ό,τι πιο top you want to βρει. Τώρα, αυτό το οποίο θα είναι το κόλπο γκρόσο είναι η Oklahoma City Thunder. Γιατί θα είναι το κόλπο γκρόσο. Πρώτον, είναι μια ομάδα η οποία έχει όλα τα assets και έχει και να δώσει. Και έχει και να δώσει πράγματα που, όπως φάνηκε από την ανταλλαγή των Bulls με τον Καρούσο, ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλες τις άλλες ομάδες. Γιατί, να ξέρετε κάτι, πιστοί μου φίλοι που μας βλέπετε και στο YouTube, που μας βλέπετε και στα Shorts, που μας ακούτε στο Spotify και μας βλέπετε live στο TikTok αυτή τη στιγμή. Η ομάδα που στέλνει ένα παίχτη δεν δίνει δεκάρα τσακιστή αν δημιουργήσει ένα τέρας. Mm-hmm. Αυτή είναι η βασική αρχή της ανταλλαγής. Δηλαδή, εάν εγώ δώσω ένα παίχτη στον Γιάννη και ο Γιάννης με αυτό το παίχτη που παίρνει θα πάρει τη Λίγκα. Λέμε τώρα για το φάνταση. Στις ομάδες τις κανονικές όμως. Το οποίο συμβαίνει κάποιες φορές. Ναι, αλλά στις ομάδες τις κανονικές αυτό δεν δίνουν δεκάρα. Διότι σου λέει, ας το πάρει φέτος. Εγώ με αυτά που θα πάρω θα κάνω τη δουλειά μου και το θα κάνω τη δουλειά μου σημαίνει ότι και ο GM θα κάνει τη δουλειά, θα κρατήσει τη δουλειά του. Άρα λοιπόν, εάν αυτοί δώσουν τον Γιάννη και οι Thunder, οι οποίοι είναι τώρα αυτή τη στιγμή contenders, χάσουν τον Dort, τον Καρούζο και τον Jalen Williams και τα Picks. Και μείνει ο Τσέτ, ο Σέι και ο Γιάννης στην ομάδα και όλοι οι υπόλοιποι που είναι ένας πάγκος μέχρι πίσω εκεί κάτω. Έτσι. Και ξαφνικά λες εδώ ότι. Εδώ πάνε οι τελευταίοι παγκοσμίοι που δεν χώραγαν, το 15, το 16. Και ξαφνικά λες. Ο Λίντι Waters, που είπαμε για τους Waters, για τους Warriors. Πάει τώρα στους Warriors και είναι τρομερός off the bench. Και ξαφνικά λες πώς θα χάσουν αυτοί. Ο Τρέι Μαν σε Σάρλοτ. Breakout star. 20 πόντους μέσο όρο. Και λες, δεν με νοιάζει, θα πει ο General Manager με τον Μιλγουόκι, αν δεν έχω δημιουργήσει ένα τέρας. Και για να σας το κάνω και ακόμα πιο ωραίο, σκεφτείτε να γίνει αυτή η ανταλλαγή και στο τέλος της χρονιάς, για κάποιο λόγο, που προς το παρόν δεν φαίνεται στον ορίζοντα, αλλά για κάποιο λόγο, γίνει το lottery και το νούμερο ένα πικ μαυρίσει. Και πάει στον Brooklyn. Πού θα πάει, άμα πάει στον Brooklyn το πικ, ποιο το παίρνει, yep. Ποιο το παίρνει το πικ, η φίλη μας, η Οκλαχώμα. Η Οκλαχώμα. Και ξαφνικά η Οκλαχώμα μέσα σε όλο αυτόν τον ρημαγμό με τον Γιάννη, πάει και το Google Flag. Έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα σενάριο το οποίο κατά την τελευταία μου, όσο συμπαθεί και να είναι ο Οκλαχώμα που δεν μου είναι, έτσι, είναι απευκταίο γιατί. Γιατί δημιουργεί ένα τέρα. Κάτσε, Ευαγγέλη. Έλα, ρε Γιάννη. Κάτσε, Ευαγγέλη. Έχουν περάσει εποχέ που βλέπαμε του Χίτλι να μα πρίζουν τα σηκώτια, α πούμε. Έτσι. Δεν κατάλαβα. Ευχαριστώ που κράτησε. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να το δούμε όλοι σαν ελληνικό έθνο που βλέπει μπάσκετ. Λοιπόν, το πήγε εθνικά. Ναι, είναι ξεκάθαρα. Ποιο Έλληνα, εδώ σου είπα άλλο ότι είναι πιο Έλληνα ο άλλο. Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσω για όποιου δεν μα βλέπετε συχνά, είμαι Σέλτιξ. Μιλάμε όσο πιο βαμμένο Σέλτιξ μπορεί να είναι. Εγώ ξέρω να πούνε πιο πολύ Σέλτιξ από σένα. Οκ, μπορεί. Το ξέρω κι εγώ. Να είναι καλά. Λοιπόν. Έλεγα, τι έχει γίνει τώρα αυτό με Μπερχούρ αυτό που έχουμε κάνει. Μισό λεπτάκι, κάτσε. Σαν Έλληνε φαν του NBA. Θέλουμε τον Γιάννη να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται στην καριέρα του. Και φέτος και γενικότερα. Εγώ σου λέω ότι άμα καταφέρει με κάποιο τρόπο να φτάσει στην Οκλαχώμα, θα. Κοίταξε με εδώ πέρα, Βίντεο. Θα είναι top 3 all time όταν γίνει στην καριέρα του. Δεν υπάρχει χώρο στο top 3, Γιάννη. Δεν υπάρχει. Top 3. Δεν υπάρχει στο top 3. Δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται, ρε. Είναι κλειδί. Εσύ τώρα ζητάς να πεις. Κάτσε, φίλε. Ζητάς να πεις τρίτο σε επιβάδυνση. Δηλαδή, σε ένα διθέσιο στην καριέρα του. Με 6 πρωταθλήματα. Δεν θα είναι εκεί πέρα. Έξι πρωταθλήματα λέει ο άλλος. Με να πέντε. Άλλα πέντε. Ναι. Με πέντε, με άλλα τέσσερα. Πώς δεν θα είναι. Είναι ο Λεμπρόν το καλοκαίρι του 2010 στο Μαϊάμι. Ναι, είναι φίλε. Στην παρουσίαση που έλεγε Not One. Αυτό είναι. Not Two, αυτό είναι. Θα τον περάσουμε τον Λεμπρόν, ρε φίλε. Θα τον περάσουμε τον Λεμπρόν. Το παραλήρημα δεν είχε ωραία. Όχι, είναι κανένα παραλήρημα. Λοιπόν, παιδιά, σχολιάστε μα λοιπόν, πώ το βλέπετε το παραλήρημα του Ζάν. Σαν Πρέστη, άκουσε με. Λοιπόν, τα μαζεύει. Ξέρουμε ότι δεν θέλει να το δώσει για κανέναν. Has been, ο Σκρούτς Μακδάκ να μου κάνει βουτιές. Κάθε φορά ξεκινάει και κάνει βουτιές μέσα στο.
Στα πίξ, ναι. Τύπου Kevin Durant. Δεν θες να δώσεις για τέτοιο παίκτη. Ούτε για Paul George. Ούτε για προδότες. Τίποτα. Για ένα παίκτη τα μαζεύεις αυτό το πίξ. Για ένα παίκτη. Το ξέρουμε όλοι. Μπορεί να μην το λέει κανένας, αλλά όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο τα μαζεύεις αυτό το πίξ. Και αυτό είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ξέρουμε ότι είναι ο μοναδικός από τους top tier παίκτες αυτή τη στιγμή που είναι να φεύγει. Σίγουρα δεν πρόκειται να τα έδινες για τον Joel Embiid. Οπότε πήγαινε, χτύπα το χέρι στο τραπέζι και πες, κύριε John Horst, σας δίνουμε 8 first round picks και τον Jalen Williams. Βάλε ένα χρονόμετρο 3 λεπτά να κοιτάξει. Πραγματικά μπορεί να τους δώσουν 8 first round picks του χρόνου. Και να μην έγινε τίποτα. Έχουν 2, 4, 6 που υπό συνθήκες μπορεί να είναι όλα δικά τους. Μόνο χρόνο. Επειδή και το Μιλιόκι θα πει, Γιάννη μου, καλή σου επιτυχία να γίνεις ο μεγαλύτερος Hall of Fame όλων των εποχών. Εμείς θα χτίσουμε. Βάλε ένα χρόνο 3 λεπτά να διαβάσουμε σχόλια. Βάλε ένα 3 λεπτά. Δεν έχει πολύ σχόλιο, ναι. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι, εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Αυτή εκπομπή... Μα λένε για τους Hawks, ρε φίλε. Ποιος θέλει να πάει αυτή στο εκπομπή... Γιάννη Hawks. Αυτή η εκπομπή ή θα μετά από μερικούς μήνες θα γυράσει πάρα πολύ γλυκά ή θα γυράσει πάρα πολύ, θα ξυνήσει πάρα πολύ με αυτά που λέμε. Δεν έχουμε σχόλια. Έχουμε. Ουσιαστικά μα λένε για τους Hawks εδώ πέρα ο φίλος ο Value Risk. Που δεν θέλει κανείς νομίζω να ξαναμείνει σε Hawks. Ούτε ο Γιάννης σίγουρα. Πες και τις καλησπέρες εκεί. Ωραία, χαίρετε. Μπράβο, μας λέει ο Γιώργος Φέις εδώ, ο Γιωργάκης Φέις εδώ πέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια που βρεθείτε και όπως θα αφήνει διαφημίσει την εκπομπή. Πολύ ωραίο το αυτοσχέδιο, δεν ξέρω τι εννοεί. Είναι που είναι από εκεί, ναι. Που είναι από εκεί, ρε παιδί μου, η κάμερα και φαίνεται λίγο. Αυτοσχέδιο μάπα λέει. Μπαξ λέει πάνε καρφί για flag και αν είχαν πικ. Ναι, και θα μπορούσαν να έχουν πικ άμα κάνουν ένα καλό trade. Καλησπέρα, Μάγκης λέει ο Έμις. Καλησπέρα, Μαδάρα, λέει ο Θάνος. Γνώμη για Τζα Μοράν, μας λέει. Θα τα πούμε μετά. Μας λέει εδώ πέρα ο Τζορτζ Χάκεν κάτι. Γιάννη, έχω. Έλα, Μαϊάμι, να δει σας πριμέρα. Ο Τζορτζ Χάκεν. Όχι. Δεν θέλει καθόλου Ζαν του Μαϊάμι. Ναι. Πνίγομαι. Αυτά, μην μιλήσεις, όχι, σε θέλω. Πείτε μας ότι άλλοι θέλετε τώρα. Ωραία. Που γυρίζει. Εμείς θα το κλείσουμε τώρα εδώ και το live. Αν πάει ο Γιάννης, λέει ο Θάνος. Άμα πάει ο Γιάννης στην Οκλαχώμα, θα γίνει δυναστή για τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτό είπε ο Ζαν. Εγώ σου λέω τα επόμενα 10 χρόνια. Πάμε και 20. Θα έχουμε με ένα remake του Lakers Celtics. Θα παίζουν κάθε χρόνο στους τελικούς και θα παίρνουμε να αλλάξει τι λίγκες. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή παίζει στρατέγκο να πούμε τη φαντασία του κανονικά. Δεν είναι έτσι πια το NBA. Και θα έχει μπει και το Seattle, οπότε ο Οκλαχώμα θα έχει τη δικιά της ιστορία. Οπότε δεν θα είναι ιστορία Seattle. Και θα έχει το Βαγγέλη να λέει ότι έχει κλεμμένη ιστορία. Που όμως δεν θα το λέει τότε. Γιατί δεν θέλω γυρίσει. Δεν θέλω καθόλου να υπάρχει καμία ομάδα που makes more sense αυτή τη στιγμή από το Standard. Όχι, εγώ δεν θέλω να πάει καθόλου Standard. Εγώ θέλω. Εσύ δεν συμπαθεί του Standard. Δεν θέλω να πηγαίνει σε ομάδα. Εγώ θέλω να πάει σε. Δηλαδή τον Rockets μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Εγώ δεν θέλω του Lakers Celtics. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, δεν με νοιάζει για του Knicks να πάει, όχι. Δεν γίνεται και σε ένα τέτοιο. Θέλω να πάει σε μια ομάδα στην οποία θα είναι. Αλλά στου Celtics θα μπορούσε να γίνει. Ναι, θέλω να δώσει να φύγει. Θέλω να πάει σε ομάδα η οποία θα είναι αυτή τη στιγμή. Μέση και πάνω και να. Και με τον Γιάννη ξέρω να γίνει στον contender. Δεν θέλω να γίνει να πάει μέση και πάνω, θέλω να πάει να κερδίσει πολλά δυνατά. Okay, sorry, το contending το κάναμε. Okay, πήγε ωραία, εντάξει. Πλέον έχουμε λίγο ξενερώσει με το contending. Εγώ δεν θέλω να γίνει ο δεύτερο LeBron. Αυτά. Λοιπόν, διάλειμμα και πιστεύουμε σε λίγο. Εμείς είμαστε λοιπόν πάλι μετά από όλα αυτά, μετά από την αναφορά μας στους Milwaukee Bucks, περνάμε στην αναφορά μας στον έτερο καπαδόκι της τραγωδίας της Ανατολικής Ακτής. Να ξανασυστηθούμε, Βίτονας. Αθέατος, Ζαν, DJ Rico. Πάμε στο γενικό να δείξουμε και το Instagram account μας. Πιο πριν έχετε δει και το Instagram account της εκπομπής. Υπάρχει και το TikTok account της εκπομπής που βγαίνουμε live. Βγήκαμε και αυτήν την εβδομάδα. Μας βλέπετε και στο Spotify. Μας κάνετε follow, like, subscribe. Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει για να υπάρχει ένα growth στο κανάλι. Και θα πάμε απευθείας στην πόλη της Φιλαδέλφειας. Όπου την The City of Brotherly Love. Όπου δεν υπήρχε καθόλου αδερφική αγάπη ανάμεσα στη Λίγα και στον Joel Embiid. Ποιος θέλει να μας πει το περιστατικό από την αρχή. Δεν υπήρχε και στον Joel Embiid ανάμεσα και στον δημοσιογράφο. Ναι, κοπάνησε ένα δημοσιογράφο. Ναι, αυτό συνέβη. Γιατί το κοπάνησε, γιατί. Να ξέρετε, από την αρχή τη χρονιά έχει δημιουργηθεί. Ακούστε. Να πάμε λίγο από την αρχή. Ο Joel Embiid έκανε μια δήλωση. Η δήλωση που έκανε ήταν χαρακτηριστική του Joel Embiid, αλλά μια δήλωση στην οποία. Μια δήλωση ειλικρίνεια στην οποία δεν προβλέπεται να προβούν επαγγελματίε αθλητέ του NBA. Ότι ο Joel Embiid δεν έχει σκοπό φέτο να παίξει back-to-back παιχνίδια. Και βγήκε και το είπε αυτό το πράγμα. Όχι, για την υπόλοιπη τη καριέρα του. Ναι, για την υπόλοιπη τη καριέρα του, μάλιστα. Σίγουρα δεν ήθελαν από του Sixers να κάνει μια τέτοια δήλωση. Αυτό μπορεί αυτό ο ίδιο να το ξέρει, να το έχει προγραμματίσει, αλλά ένα παράδειγμα να το πει, γιατί είναι σαν να λέει ανοιχτά ότι εάν έχετε σκοπό να με δείτε σε ένα παιχνίδι στο οποίο έπαιζα και παίζω στην πόλη σα
Και το προηγούμενο βράδυ είπε σε κάπου αλλού, μην το πάρετε το εισιτήριο, δεν θα είμαι. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιούργησε ένα πάρα πολύ μεγάλο ντόρο σε δύο πρακτικά ζητήματα. Το ένα το ηθικό, ότι κάτσε ρε φίλε, και ο του είπε ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, κάνει την πιο εύκολη δουλειά στον κόσμο, 5 δισεκατομμύρια και δεν θες να πας στη δουλειά σου, δεν είσαι ούτε υδραυλικό ούτε κτίστη. Και ο δικό μου και η Ιντερνετ, ναι. Ο οποίος έχει τρελαθεί. Ακριβώς έχει τρελαθεί. Ναι. Το κράζει κανονικά. Ναι. Που είναι το ηθικό κομμάτι, αλλά είναι και το οικονομικό κομμάτι, διότι η Λίγκα ολόκληρη θεωρεί ότι αυτό είναι μια εκ του πονηρού κίνηση για να υποβαθμίσει και να υποθάλψει την αγοραστική δυνατότητα, ξέρω εγώ, τη Λίγκα και των διαφόρων παιχνιδιών. Όπου δηλαδή ένα άνθρωπο, ένα βιβλιοπασκευτικό που θέλει να δει ανταγωνιστικό παιχνίδι και μπορεί να μην είναι και φαν του Embiid, θα κάτσει και θα δει, α, εδώ παίζει, εδώ, εδώ δεν παίζει, δεν πάω, δεν κάνω κτλ. Και προέβη σε μια. Ένα πρόστιμο. Ναι. Ναι, ένα πρόστιμο αρχικά. Βασικά να πούμε ότι δεν είναι τον κοπάνησε, τον έσπρωξε, βασικά αυτό. Και μπορεί να πει κάποιο κιόλα ότι έχει και δίκαια, τα δίκαια του. Τέλος πάντων, ήταν λίγο δεικτικό το column του συγκεκριμένου Beatwriter. Τον ξέρουμε τον Beatwriter. Όχι, δεν τον ξέρουμε. Σίγουρα τον ξέρει ο ίδιος ο Embiid. Εγώ αυτό που θα πω αρχικά είναι ότι ο Joel Embiid έχει βρει έναν ακόμα τρόπο να χάνει παιχνίδια, αν με ρωτάς. Δηλαδή, λες κάτι σε έναν Beatwriter, τρως μια αγωνιστική, δεν παίζεις και ένα back-to-back. Έχεις πάρει το ρεπουδάκι. Για να τα κάνουμε λοιπόν σούμα, και δεν το πάμε. Μετά από αυτόν τον διαπληκτισμό του Embiid με τον δημοσιογράφο, έφαγε πόσο αποκλεισμό. Τρεις με τρεις αγωνιστικές. Τρεις αγωνιστικές. Αλλά τρεις άμα έχει γίνει κλήρη να παίξει. Αυτό είναι και καλά. Δεν είναι ότι είμαι τραυματίας, οπότε χάνω. Οπότε, σύμφωνα με τη δήλωσή του, αν έχει back-to-back, παίρνει παραπάνω. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Embiid ξεκινάει την τσαταγωνιστή τη σεζόν χωρίς να έχει παίξει, έχοντας φάει ένα πρόστιμο από τη Λίγκα και έχοντας φάει και μια τιμωρία από τη Λίγκα. Πάρα πολύ ωραία. Και με την ομάδα του ήταν 7 κι αυτού. Είναι 1-6. Καλομελέτα και ένα 5 είναι αυτή. Θα σα πω. Είναι ένα κλικ καλύτερη από τη Λίγκα. Έρχομαι εδώ. Ένα κλικ καλύτερη. Ναι, αλλά έχουν χάσει όμως από του Bucks. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πεις κάτι άλλο πέρα από αυτό, γιατί ήταν αυτή η αρχική σου δήλωση. Να πούμε το σκηνικό, ρεσί. Εμένα η αρχική μου δήλωση είναι αυτή. Ότι ο Embiid βρήκε άλλο τρόπο να περιρρεπώ. Αυτό έχω να πω εγώ. Η Φιλαδέλφια είναι στο 1-5 προς το παρόν και έπεται συνέχεια. Αυτό θα πω εγώ. Αυτό που βλέπω. Θέλω να πω ότι. Εντάξει. Δηλαδή. Το είπε και ο Τζο Ντούμαρς, ο οποίος μου προξένησε έκπληξη ότι είναι, είναι στους Philadelphia 76ers ως President of Basketball Operations, πότε κάτι τέτοιο. Στη Λίγκα δεν ήταν πέρσι. Είναι Executive Vice President, Head of Basketball Operations. Πότε έγινε αυτό ρε παιδιά. Δεν ήταν, πέρσι δεν ήταν στη Λίγκα. Μήπως είναι της Λίγκας όμως president. Executive Όχι, Vice της Λίγκα, President. Της Λίγκα, της Λίγκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τζο Ντούμαρς που στο νούμερο 2 του draft του 2003 επέλεξε... Ναι, το μίλησε. Εντάξει. Μίλησε εκ μέρους της Λίγκας προφανώς ο Ντούμαρς και είπε ότι θέλουμε αμοιβαία αυτό και τα λοιπά. Σεβασμό και κατανόηση. Και ναι, καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα μπορεί να ήταν λίγο υπερβολικά, αλλά να τα χειριστούμε με επαγγελματισμό. Θέλω να πω ότι δεν είναι λίγο ξύμορο. Ο Τζόελ Εμπίτ πολλά είναι, αλλά ο επαγγελματισμός δεν είναι και το φόρτι του. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, δεν πρέπει να βρει έναν άλλο τρόπο να τον ψήσει. Πέρα από την πλάκα όμως, να πω ότι. Αν μιλάμε για legacies και τα λοιπά, θεωρώ ότι ο Joel Embiid αμαυρώνει την καριέρα του κάθε χρόνο που περνάει όλο και περισσότερο. Ναι, αυτό θα πω εγώ. Κάθε... Δηλαδή είναι κρίμα τόσο ταλέντο, τόσο μπασκετικό, πώς να σου πω, τόσο μπασκετικό υλικό για να φτιάξεις τον τέλειο παίχτη, να πηγαίνει χαμένο από πιτσιρικάς, πέρα από τους τραυματισμούς που ήταν άτυχος στην αρχή, με δηλώσεις, tweets... Καραγκιουζιλίκια, ναι. Αυτό... Flopping. Πάρα πολλά πράγματα, είναι κρίμα και δεν βλέπω να καλυτερεύουν τα πράγματα. Ρίση Γιάννη, μου έρχεται τώρα να κλείσω το μικρόφωνο και να κάτσω. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Μου έχει καλύψει πλήρως. Όχι, περίμενα όμως ότι θα είσαι πιο δεικτικός. Δηλαδή, απασφάλισες εσύ αντί για μένα. Απασφάλισα με έναν πιο ήρεμο τρόπο. Ήταν πάρα πολύ στοχευμένο ο τρόπο σου. Νομίζω ότι. Φίλε, να σου κάτι. Πραγματικά στενοχωριέμαι. Να πούμε την Καραγιώζη. Εντάξει, okay, το ξέρουν όλοι, αλλά στην προηγούμενη περίπτωση εγώ του δίνω και δίκιο γιατί μιλάει. Για τον νεκρό πατέρα του και γιο του σε αυτή τη στήλη. Που τώρα εγώ δεν έχω διαβάσει τη στήλη, ας πούμε, να σα είμαι ειλικρινή. Δεν ξέρω καν αν είναι πλέον διαθέσιμη να τη διαβάσει κάποιο. Πιστεύω δεν θα είναι. Λοιπόν, αλλά. Να σου πω κάτι. Οπότε, καταλαβαίνω ότι τον αστραβώσει. Καταλαβαίνω ότι του απευθύνει το λόγο με ένταση. Αλλά το φτάσουμε τώρα, φτάνουμε στη χειροδικία και είσαι 2-15 και 200 κιλά, ξέρω πόσα είναι. Θέλω να πω, υπάρχουν δρόμοι. Δρόμοι. Ναι. Υπάρχουν δρόμοι που χρησιμοποιούν άλλοι παίχτες για να στυλιτεύσουν σχόλια δημοσιογράφων ή κόλουμνης που θα δούμε σε άλλα segment. Θέλω να πω, υπάρχουν τόσοι πολλοί δρόμοι
Σίγουρα έχει να σπρώξει τον άλλο. Μπορεί να πα στη Φιλαδέλφια στην ομάδα σου και να πει να σα πω κάτι, αυτό έγραψε αυτό. Ωραία, μπορεί να μην μπει στα αποδητήρια. Αυτό. Αυτό. Κάνετε το revoke την κάρτα. Αυτό. Πε. Ζούμε σε μια εποχή, καλή μου φίλη, οι πιστοί μου φίλοι συνεργάτε σε τηλεοπτική, ακροατέ και κόσμο που μα βλέπει, η οποία έχει ω σημεία των καιρών δύο πράγματα τα οποία μοιάζουν να είναι διαμετρικά αντίθετα μεταξύ του, αλλά είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματο. Απ' τη μία έχουμε αθλητέ οι οποίοι δεν έχουν ήθο. Είναι αθλητές που τους έχει έρθει το χρήμα πολύ πιο εύκολα από όσο φανταζόμαστε. Okay. Αυτό που λένε παλιά, έχω δουλέψει, ξεκίνησα το πουθενά. Ναι, οκ, okay, ξεκίνησα το πουθενά, αλλά είσαι και 2-30 και είσαι και αθλητικός και έχεις και ταλέντο. Οπότε δεν έχεις δουλέψει και πάρα πολύ, δηλαδή μην τρελαθούμε κιόλας. Ειδικά ξέρω εγώ αθλητές οι οποίοι, όπως σας έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή, στο μπάσκετ πλέον δεν είναι από τα γκέτο. Είναι από μικροαστικές, μεσαίες οικογένειες και κυρίως όταν είναι παιδιά αθλητών υπάρχει ένας έντονος νεποτισμός. Τέλος πάντων, και είναι οι περισσότεροι στη δική του πλειοψηφία από αυτούς είναι κακομαθημένοι και κακοί χαρακτήρες. Και γι' αυτό, όταν βλέπεις ένα μπασκετμπολίστα, ειδικά στο NBA, που έχει καλά στοιχεία και είναι καλός χαρακτήρας, οι ομάδες τον κρατάνε από παντού και τον πιάνουν και τον δίνουν με συμβόλαια και λένε αυτός είναι καλό παιδί. Πέρα από οποιουσδήποτε θεατρισμούς μπορείς να κάνει. Τύπου Κάρι, τύπου Τέιτ, τύπου Μπράουν. Έτσι που είναι πολύ καλό παιδί. Να πω επίσης ότι αυτό είναι και μια διαφορά μεταξύ των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων, πέρα από το αθλητικό μπασκετικό. Εγώ νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι οι οποίοι έχουν πάει στην Αμερική και κάνουν καριέρα είναι περισσότερο κοντά στην Αμερικάνικη και την Ευρωπαία παρά στην Ευρωπαϊκή. Δηλαδή ο Ντόνσιτς δεν είναι και το καλύτερο παιδί. Ο Γιώκιτς είναι λίγο κόρκι, είναι λίγο περίεργος. Ο Γιάννης έχει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν έχει σε δικό βαθμό και γι' αυτό σου είπα και στο προηγούμενο segment ότι πιστεύω ότι θα τον κερδίσουν αυτά. Εντάξει, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων που πηγαίνουν εκεί πέρα είναι λίγο τσογλαναράδες, να το πούμε έτσι, και καλομαθημένοι και έχουν πετύχει πράγματα. Εννοείς ότι είναι λίγο καβαλημένοι. Ακριβώς εκεί πηγαίνουν. Ειδικά οι Λιθουανοί και οι πρώην Σοβιετικοί. Είναι από λίγο πάρα πολύ καβαλημένοι. Εγώ τον Σαμπόνι το βλέπω και είναι. Σεμνότατο. Μεγάλο Αμερική. Ναι, οκ, το δέχομαι αυτό. Λοιπόν, τώρα. Άλλη, να πω λίγο και κάτι. Η άλλη όψη. Η άλλη όψη. Εντάξει, τέλο πάντων, δεν το όνομα τώρα. Είναι. Εντάξει, είναι αγχώνευση. Λοιπόν, η άλλη όψη του νομίσματο τώρα είναι αυτό που ονομάζουμε αθλητική δημοσιογραφία. Η αθλητική δημοσιογραφία δεν είναι όπως ήταν παλιά. Δεν ήταν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έκαναν τη δουλειά του, δίνανε μια γνώμη αυτό κτλ. Είναι η δημοσιογραφία κίτρινη. Είναι του ίντερνετ, είναι των κλικ, είναι τη γρήγορη δουλειά, είναι τη άμεση αναρρίχηση και όπω τον κολοπεδισμό που έχουν οι μπασκετμπολίστε, υπάρχουν διάφορα poster boys που μπορούμε να αναφέρουμε και να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή. Το poster boy αυτού του κυτρινισμού στη δημοσιογραφία είναι ο Βοζιανόσκι. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έφτασε εκεί που έφτασε, πατώντα όλοι το ξέρουν την ιστορία του. Πατώντα επιπτωμάτων από το TMZ μέχρι εκεί πέρα, εκβιάζοντα πάρα πολύ κόσμο και γι' αυτό κιόλα έφυγε. Από την αθλητική δημοσιογραφία, διότι οι εκβιασμοί του κάποια στιγμή είχαν χτυπήσει κόκκινο και θα είχε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και αποφάσισε να αποχωρήσει με αυτόν τον τόπο. Είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται για το ποιος θα πατήσει κάτι πρώτος, ποιος θα βγάλει πρώτος μια είδηση, ποιος θα κάνει το κλικ, ποιος θα κάνει τον εντυπωσιασμό και ποιος θα προκαλέσει τη μεγαλύτερη αντίθεση από τον αθλητή. Ο εν λόγω δημοσιογράφος εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Και έτσι έχουμε λοιπόν αυτήν. Μα και δεν το έχει διαβάσει το τη στήλη. Ναι, την έχει διαβάσει. Ξέρω ποιο είναι το περιεχόμενό τη. Δεν την έχει διαβάσει. Δεν το ξέρω καν. Ότι αναφέρεται. Ότι το Watch το λες αυτό. Για τον Watch είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Δεν το λέω εγώ. Το λένε όλοι. Ότι ο άνθρωπος ήταν. Ο άνθρωπος, ο Βοζιανόφσκι, είχε φτάσει στη λέρα στον Pat McAfee να τον εκβιάζει και να του λέει μέσω του ESPN: δεν θα φέρει τον ανταγωνιστή μου, θα φέρει σε μένα. Αν δεν φέρει σε μένα, δεν θα φέρει τον ανταγωνιστή μου, το Sams, θα φέρει κάποιον άλλον. Μιλάμε τώρα για κάτω από το τραπέζι, έχουν βγει πάρα πολλά πράγματα στη φορά. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα μας είναι ότι δεν μπορείς σε ένα αθλητικό άρθρο να μπαίνεις στη διαδικασία να το κυτρινίζεις και να λες ο πατέρας του, ο γιος του και αυτό κτλ. Και να προκαλείς την αντίθεση σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ήδη εξοργισμένος, είτε χωρίς είτε και με λόγο. Είναι δηλαδή αυτό το πράγμα είναι αδιάφορο και παντελώς και από τη μία και από την άλλη πλευρά και από μια οποία βρωμάει. Ο δέος συγκεκριμένος ο Embiid, ρε παιδί μου, λες και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του να παραμείνει relevant. Γιατί μπορεί να έχει πάρει ένα MVP, μπορεί, αλλά συνεχίζει να είσαι irrelevant όσο δεν παίζεις Ιούνιο. Πρέπει να παίξεις Ιούνιο. Ναι. Το ρημάδιο Ιούνιο σε κάνει. Ή θα είσαι ένα highlight film όλη τη χρονιά, όπως ήταν ο Ντομινίκ Γουίλκινς στις μέρες του και συζητιόταν παντού όλη τη χρονιά, γιατί ήταν και καλός παίκτης, αλλά ήταν και ένας αθλητής τον οποίο τον χαιρόταν να το βλέπεις. Ή θα φτάσεις να παίξεις Ιούνιο. Γιατί μπορεί να είσαι παιχταράς, να, αλλά η ουσία είναι αυτή. Τελείωσε. Αυτά. Δεν συμφωνώ σε αυτό που είπες για το Watch, δεν συμφωνώ για το. Μα δεν θέλω να συμφωνείς, Γιάννη μου, είναι αποδεδειγμένο αυτό το γεγονός. Το λένε όλοι. Ότι ο τύπος ήταν καρκίνος μέσα στο κανάλι. Ο οποίος λέγεται Μάρκος Χέι. Δεν μιλάω για το Watch αυτή τη στιγμή όμως. Μα αυτόν προσπαθούν να αντιγράψουν όλοι. Όλοι πιστεύουν ότι μπορούν μέσα από ίντριγκες. Εσύ, Βαγγέλη, κάθεσαι και μιλάς τώρα για Twitter leaks και αναδρώνεις τώρα φήμες. Έτσι, ούτε κάτι τέτοιο ξέρω για το Watch εγώ που. Ακούω ένα εκατομμύριο podcast εκεί έξω,
Δεν έχω ακούσει ποτέ τέτοιου είδους πράγματα. Μόνο τέτοια ακούω. Μόνο τέτοια. Είναι το φίτσο αυτό, ρε φιλέ. Μα μόνο τέτοια ακούω. Okay. Εγώ τα βλέπω και σε εκπομπές που τα λένε. Και ούτε για τον Σαμς, ο οποίος, by the way. Τον, όχι, δεν έχουν πει για αυτόν. Αλλά κάνει το ίδιο πράγμα. Ο οποίος πήρε τη θέση του Watch στη θέση δεν ήθελε. Στο ESPN. Θα την έπαιρνε έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό έφυγε. Λοιπόν, δεν έχει ακουστεί ούτε για αυτόν κάτι κακό τέτοιου είδους. Ότι απειλούσε κτλ. Εγώ το έχω ακούσει αυτό για άλλους δημοσιογράφους, σε άλλου είδους ρεπορτάζ. Και στην Ελλάδα ακουγόντουσαν παλιότερα πράγματα τέτοια, εγώ δεν τα συμμερίζομαι. Και επειδή σαν δημοσιογράφος αθλητικός. Δηλαδή δεν ξέρω. Δεν συμφωνώ. Αυτοί κάνανε δημοσιογραφία του μηνύματος και του personal. Του DM, αυτό κάνανε. Λοιπόν, ο Μάρκους Χέις, λοιπόν, αυτός ο οποίος. Ο κόλουμνης, τέλος πάντων, ο δημοσιογράφος. Έχει κάνει λάθος, επειδή είπα του πατέρα του. Δεν ήταν ο πατέρα, λάθος το είπα. Ο νεκρός αδερφός του ήταν. Ναι. Και ο γιος του, λοιπόν, που έχουν το ίδιο όνομα. Όπως και να έχει, το point είναι ότι έχασε το δίκιο του, γιατί έλεγε, έκανε ένα πολύ σωστό point. Ότι. Στα λόγια μου έρχεσαι. Ότι. Όχι, όχι, μα δεν ήταν κίτρινη η δημοσιογραφία αυτή. Όταν αναφέρεσαι σε αδερφούς και σε μέλη της οικογένειας, κιτρινίζεις. Ρε παιδί μου, κάνεις το δίκιο σου κάνοντας αυτή την αναφορά. Ναι, αλλά απλά, τι έκανε αυτός. Λέει ότι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω πως ο Embiid πήγε και έπαιξε για Team USA. Έτσι, ενώ δεν είναι σε φάση να παίζουμε και εξτρά παιχνίδια και από την άλλη δεν σέβεται και δεν εκτιμά το συμβόλαιο που του δίνουν η ομάδα της πόλης μας, έτσι, οι Sixers, οι οποίοι του έχουν απλώσει δεκάδες εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια στα πόδια και αυτός ξεκινάει μια χρονιά ενώ θα πρέπει να είναι in tip top shape που λέμε, out of shape, χοντρός, ασχέτως το τι λέει σε media days και μαλακίες και δεν ξέρουμε καν πότε θα παίξει. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή, άμα δεν είχε προκύψει αυτή τώρα η τιμωρία, η οποία προφανώς θα αναγκάσει τους Sixers να το κάνουν clear ότι θα είναι ok και καλά να παίξει σήμερα το βράδυ Τετάρτη, έτσι. Λοιπόν, η Τετάρτη γράφεται η εκπομπή, δεν θα το δείτε Τετάρτη στο βίντεο αυτό, αλλά όπως και να έχει, θα πούνε την Τετάρτη. Και για τα επόμενα μάτς. Τρεις αγωνιστικές. Θα έπαιζε. Την Τρίτη θα δούμε αν θα παίξει. Εγώ έχω μεγάλη. Έχω μεγάλη, πολύ μεγάλη αμφιβολία αν θα είναι διαθέσιμο στην Τρίτη. Ο Πολ Τζόρτζ έπαιξε πάντως. Έπαιξε και ήταν τραγικός. Ένα στα 14% στα 13%. Και να σου πω κάτι. Εγώ λυπάμαι το Μάξι, γιατί του ζητάνε αυτή τη στιγμή να κάνει. Τα πάντα. Όχι τα πάντα. Του ζητάνε να κάνει, να κάνει compromise για τη δική του την καριέρα, για να χωρέσει με του άλλου δύο. Ναι. Ενώ α πούμε ουσιαστικά είναι ένα παιδί ο οποίο ακόμα δεν έχει φτάσει το πικ του και δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς είναι το πικ του και θα μπορούσε να είναι και όλο NBA, ξέρω εγώ, second team, first team. Και το σημαντικότερο για το Μάξι είναι ότι δεν μπορεί να καταλάβει και ο ίδιο τι παίχτη είναι. Ναι. Δηλαδή είναι ένα υλικό το οποίο μπορεί να πλαστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Mm. Αυτή τη στιγμή δεν έχει την ομάδα γύρω του να τον βοηθήσει, δεν έχει το structure, δηλαδή οι Sixers. Θα σου έλεγε ένα οργανισμό ο οποίο ενώ είχε αυτό το GM. Που έχει κάνει τόσα πράγματα και έχει οργανώσει ομάδες και έχει φτιάξει πράγματα. Ο διάβολος, που λέει ο Χάρντεν. Ο διάβολος έχει αυτό το πράγμα και μπορεί να φτιάξει ένα structure το οποίο να λειτουργήσει και να αναπτύξει και να βελτιώσει και να κάνει. Στην ουσία είναι σε ένα φαύλο κύκλο ο οποίος τον τρώει. Όχι, και όλοι ασχολούνται με τα καρδιουζίλια του Embiid και το τι λέει και το τι κάνει και το αν θα παίξει και το κράξιμο που θα φάει και ο Embiid πάλι απέτυχε στα play-off. Και το τελευταίο. Ενώ κανείς δεν ασχολείται με αυτό ουσιαστικά. Μια και είμαι σε αυτό το. Και είμαι στον ευρύτερο χώρο αυτό. Όλοι οι παίχτες αυτοί έχουν ένα entourage το οποίο εκτείνεται από την οικογένειά τους, δικούς του ανθρώπους μέχρι managers, συμβουλάτορες, επενδυτές. Δες LeBron, ρε παιδί μου, που είναι σαν steroids. Ένα entourage. Μπράβο. Ακριβώς, αυτό. Ναι. Υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι, η δουλειά τους δεν είναι μόνο να λένε πήρε το συμβολαιάκι, φέρε μου το ποσοστό να κάνουμε παρτάρες. Να σου φέρω τις γυναίκες τώρα εγώ. Μπράβο. Αυτό. Και πάμε, δεν είναι αυτό δεν το πράγμα. Έτσι, πρέπει να παίζουν ρόλο κυρίως εκεί. Ότι ξέρεις τι, φίλε, μην ασχολείς. Το έχουμε πει και για το Μωράντ αυτό πέρσι πάρα πολύ. Σωστά. Μα το έχουμε πει για όλους. Αυτό. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Βαγγέλης, ότι όντως υπάρχουν άνθρωποι που κυνηγάνε το clickbait και τέτοια. Καλά, 100%. Τώρα για αυτούς τώρα δεν ασχολούμαι. Το point που έκανε ο δημοσιογράφος όμως ήταν πάρα πολύ valid. Δηλαδή. Όχι, ήταν valid. Τον έδειξε πρώτων ευθυνών. Ναι, αλλά γιατί να βάλεις μέσα σε οικογένειες και τέτοια. Όχι, σου λέει αυτό με αυτό σου λέει γιατί δεν τη σύνδεση. Αυτό είναι το ένα κλικ παραπάνω. Σε έβαλε για να πάρει το κλικ. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί πρέπει να καταλήξω. Joel Embiid, γεια σου. Σε περιμένουμε στα γήπεδα. Καλή ξεκούραση. Σε περιμένουμε στα γήπεδα. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε, τουλάχιστον εγώ μόνο. Είναι η ώρα για τα hot takes μας, είναι η ώρα για το overreaction. Ναι. Είναι η ώρα να δούμε το πώς, τι, πώς βλέπουμε την όλη φάση. Να σας πούμε την προηγούμενη εβδομάδα, τον κατεμιάσαμε τον Μπανκιέρο. Είχαμε πει ότι πάει για επική χρονιά και. Όχι, κάτσε, πρώτα έκανε 50. Την 50 την είχε κάνει πριν το hot take. Την είχε κάνει.
Επειδή έκανε την 50 έκανα το hot take okay. και μετά πάει ο άνθρωπος στο IR απευθείας okay. και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει να τελειώσει όλο αυτό. Λέει 4 to 6 weeks, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά 2 μήνες για NBA. Ναι, εντάξει, 2 μήνες όμως δύσκολα θα είσαι στο NBA και δύσκολα θα είσαι και ο mid-range king και όλα αυτά που λέγαμε. Δεν θα είναι NBA πλέον, νομίζω. Νομίζω ότι τόσα είναι τα μάτς που βγαίνουν. Από την άλλη όμως, αυτό που είχα πει για τον JJ Redick, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι είχε ένα βιντεάκι viral, στο οποίο είναι στην εκπομπή του JJ Redick μαζί με τον LeBron και σχεδιάζουν ένα play για το πώς θα ελευθερωθεί, ξέρω εγώ, μετά από το out και το κάνανε μέσα στον αγώνα και οι κυρατούκλες το βρήκανε και δείχνανε που το έχουν, το γραφίζουν στο χαρτί και μετά που το κάνανε στον αγώνα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να χαιρόμαστε για τα αυτονόητα. Δηλαδή ότι ένας προπονητής είπε σε ένα παίχτη, κάνανε ένα play και βγήκε. Το κάνανε, ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη, ρε φίλε. Εσύ πόσο συχνά βλέπεις ένα αγώνα NBA να κάνουν play σχεδιασμένο πάνω από 10 το ημίχρονο, 12. Αλλά πρέπει όμως να είναι ο κανόνας αυτός. Usurum basket παίζουν. Όχι, οι Lakers δεν παίζουν usurum basket. Όχι, οι Lakers φέτος είναι ανθρώπινοι. Είναι Ευρωπαίοι, μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Ξεκινάμε. Είδατε λίγο το match του Memphis με τον Brooklyn. Όχι, αλλά ξέρω ότι έχασε το Memphis. Ναι. Βασικά δεν ξέρω, το Brooklyn κατά κάποιο τρόπο καταφέρνει και κερδίζει τους πάντες αυτή τη στιγμή. Τρίτο είναι. Αλλά είναι στο 5%. Είδατε, τουλάχιστον φαντάζομαι, τα δύο 360 layups που έκανε ο Ζαμοράντ. Τα είδαμε. Ναι. Τα είδατε. Δεν γίνονταν να τα δούμε. Όλο το είδαμε, δεν έχει πάρει φωτιά. Μέχρι και σε, σε εκπομπές του NFL λένε ότι ο Ζαμοράντ είναι ο πιο αθλητικός παίκτης αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο πιο αθλητικός. Ο αθλητής με τα περισσότερα προσόντα. Εντάξει, νομίζω ότι έχει αρκετό coverage και το 360. Πώς το λένε, επίδημα εμποδίου του Σακόν Μπάρκλεϊ. Το backwards. Ναι, το backwards. No look. No look, backwards flip. Θα πηδήξω και όπως θα περάσει από κάτω. Ναι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω ένα hot take το οποίο είναι το εξής. Ο Ζα Μοράντ, εάν δεν είχε τις βλακίες και τον τραυματισμό και τους τραυματισμούς, θα ήταν ήδη το πρόσωπο της λίγας. Ήδη το πρόσωπο της λίγας. Ναι. Πώς δεν έχω take. Δεν έχω take. Πώς δεν έχω take. Sorry κιόλας δηλαδή. Θέλανε όμως τον κάνουν πρόσωπο της λίγας πριν τα κάνουν όλα αυτά. Και λένε τι γίνεται, πόσο χαζός είναι, χάνει λεφτά, ότι θέλουν το σπρώχνουν όσο δεν πάει, είναι το επόμενο star και τα έχει κάνει μούτι, ξέρω εγώ. Sorry, αλλά δεν είναι hot take αυτό το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο hot take, διότι είναι μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος. Είναι cold take. Δεν είναι hot take. Συμφωνείτε δηλαδή. Μπορεί να συμφωνήσει. Μπορεί να συμφωνήσει. Σαφώ και. Είναι πολύ μακριά τον έδρο πρόσωπο της λίγας ο Ζαμοράντ. Πάρα πολύ μακριά. Εντάξει, πολύ μακριά. Είναι δύο χρονιές χωρίς σύλληψη. Έτσι λέω εγώ. Χωρίς incident. Δεν είναι αυτό, χωρίς incident. Έχει τραυματισμούς. Δύο χρονιές χωρίς incident και είναι. Α, δύο χρονιές χωρίς incident μακριά. Μακριά. Α, οκ. Κοίτα. Γιατί τώρα το πρόσωπο τώρα είναι ο Anthony Edwards. Αλλά πριν αυτού δεν έχουμε άλλον. Ναι. Δηλαδή είναι αυτός και μετά. Δεν καταλαβαίνω γιατί τον Celtics δεν γίνονται το πρόσωπο της Λίγκα. Γιατί δεν είναι μια σοβαρή επαγγελματία. Δεν του θέλουμε αυτού, ρε φίλε. Σοβαρού επαγγελματίε θέλουμε. Μην κοιτά τώρα που ο Tatum είναι. Α, και βγήκε μια είδηση για τον Tatum. Ότι. Το λέω τώρα εδώ. Ότι μόλις έγινε η ανταλλαγή του Hayward, πήρε τηλέφωνο τον ατζέντη και του είπε Trade me out of here. Και το δήλωσε και ο ίδιος. Και δεν έγινε η ανταλλαγή, δεν προχώρησε ο ατζέντη να ψάξει να βρει ομάδα, διότι αμέσως μετά ο Gordon Hayward έφαγε τα μούσα. Ναι. Και ήθελε, λένε, κολλασμένα να πάει στους Lakers. Ήθελε κολλασμένα να πάει στους Lakers. Γιατί έλα, ρε Βαγγέλη, ας βλακίες. Όχι, έχει γίνει. Μα καλά δεν πιστεύεις, επειδή είσαι. Α, πας να σπείρεις. Ο ίδιος το έβγαλε. Πάνα σπείρεις, έτσι. Όχι, το έβγαλε. Ξέρεις πώς το έβγαλε. Άντε από εκεί. Το έβγαλε μεταξύ χαχαχαχουγού και τότε θυμάσαι τότε που. Έτσι το έβγαλε. Κάτσε, μην φας κανένα σπρώξιμο με κανένα dating τώρα σε κανένα βαγόνα. Που λες τέτοια. Εγώ το λέω, αυτός το είπε. Ο ίδιος το έβγαλε με τον ατζέντη του. Λοιπόν, να πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Για τον Τζα. Θα το συνδέσω για τον Τζα και τους Celtics Stars και το επόμενο άλλο. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Θέμα που έχουμε. Λοιπόν, είχε δημιουργηθεί ένα χοντρό θέμα με τον Jaylen Brown και τον Stephen A. Smith. Οκ. Okay. Όπου πήγε στην εκπομπή του ο Stephen A. Smith και λέει unnamed source, χωρίς όνομα, ναι. πηγή χωρίς όνομα, που δεν, ανώνυμη πηγή. Μου λέει, ο οποίος είναι λέει executive στη Λίγκα. Τα ξέρουμε αυτό, ναι. Ναι. Λέει ότι ο Μπράουν δεν είναι αρκετά εμπορικός για τη Λίγκα, γιατί ουσιαστικά δεν είναι εύκολα προσαρμόσιμος σε αυτά τα οποία θέλουμε. Να προσπρώξουμε προς τα έξω. Δεν είναι καραγκιόζη. Αυτό εννοούσε. Όχι. Αυτό εννοούσε. Ότι είναι επαναστάτη, ήταν, όχι ότι είναι καραγκιόζη. Δεν είναι καραγκιόζη, δεν κάνει καραγκιόζη λίγια. Όχι, όχι, δεν είναι καραγκιόζη. Το ότι είναι επαναστάτη είναι το conscious social league. Αυτό. Αυτό. Ότι μιλάει. Αλλά δεν είναι καραγκιόζη. Ότι έχει θάρρος της άποψής του. Έτσι, και ότι γενικότερα γι' αυτό το λόγο προσανατολιζόμαστε σε άλλου είδους παιδιά
οι οποίοι είναι πιο διατηρημένοι να πούνε αυτό που θέλουμε, να σπρώξουν τα νέα που θέλουμε εμείς και τέλος πάντων ότι δεν θα κρατήσουν τη δική τους απόψη. Δεν είναι yes man. Δεν είναι yes man. Και λοιπόν, έκανε μια συνέντευξη μετά ο Μπράουν με τον Stephen A. Smith, ένα one-on-one, το οποίο στην εκπομπή που κάνει πλέον ο Stephen A. Smith στο δικό του. Στο YouTube το κάνει. Στο YouTube, στο δικό του κανάλι, ναι, η οποία έχει γίνει. Το The Stephen A. Smith, huge The Stephen A. Smith Show. Γίνεται. Ναι. Κάνανε μια εκπομπή που τα αναλύσανε τα πάντα. Ήταν πολύ έτσι μάνο α μάνο η φάση. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι ο Jalen Brown, όσο και αν, είναι έξυπνος, νομίζω δεν έπιασε το κόνσεπτ αυτό που του έλεγε ο Stephen A. Ότι ο Stephen A. έλεγε ότι κοίτα να δεις, εγώ δεν πρόκειται να αποκαλύψω ποιος μου το είπε, γιατί αλλιώς θα σταματήσω να μιλάνε άμα αποκαλύψω. Αυτό είναι το όλοι όσοι έχουν sources. Αλλά απ' την άλλη, ο Jalen Brown έλεγε, ρε παιδί μου, ότι κοίτα να δεις, εγώ θέλω να μου πεις ποιος είναι αυτός, γιατί εγώ το και το και το και το και όλο αυτό. Και τέλος πάντων, όλο αυτό ήταν σε πολύ παραγωγικό έτσι, κλίμα. Δηλαδή, είχε μια συζήτηση επί της ουσίας. Έτσι. Και γενικότερα, εγώ τελευταίο καιρό, από τότε που έφυγε ο Skip Bayless, εγώ δείχνω πολύ μεγάλο respect στον Stephen A. Smith, γιατί έχει διαχειριστεί τέλεια το πώς έχει πάει όλο αυτό. Και από εκεί που είχε χάσει και την πρωτοκαθεδρία στα media. Μόλις έφυγε ο Σάνος Σάρμα, ο Stephen A. Smith την ξαναπήρε. Από τον Skip. Ναι. Τελείωσε ο Skip. Ναι. Και πλέον νομίζω τελείωσε και το show. Αυτό, τελείωσε και το show. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο σκηνικό που θες να μας πεις. Θα μιλήσουμε για τον Kevin Durant και θα κάνουμε να το συνδέσουμε για πριν πάω στο hot take. Να πούμε ότι ο Kevin Durant έχει μπει στην επικαιρότητα. Πέρα από το γεγονός ότι οι Phoenix Suns πάνε πάρα πολύ καλά και είναι στο 6-1. Και αυτός βάζει το ένα clutch shot μετά το άλλο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έκανε κάποιες δηλώσεις και έβρισε τον Stephen A. Smith. Τον είπε Καραγκιόζη. Τον είπε Καραγκιόζη. Τον πήρε κλόν. Ναι, και ο Kevin Durant τον είπε μέσω το social media. Δεν τον είπε, ξέρω εγώ, σε μια συνέντευξη κάπου. Το είπε όχι, δεν το είπε. Το είπε σε συνέντευξη. Σε δηλώσεις σε έναν ρεπόρτερ του Αθλέτη. Ακριβώς. Δεν το είπε δηλαδή σε εκπομπή, αυτό θέλω να πω. Σε δηλώσεις. Όχι, ναι. Το είπε σε δηλώσεις. Και απάντησε ο Stephen A. Smith στο δικό του πάλι πλατφόρμα. Δεν απάντησε στο ESPN. Έδωσε ένα τυράκι στο ESPN. Στο first take. Ναι, και πόλα... λέτε τα υπόλοιπα στην εκπομπή μου. Και ουσιαστικά έκανε μια έτσι να ξέρω πάνω στον Kevin Durant. Και ο Kevin Durant τώρα είναι παιχταράς, αλλά δεν ξέρει αυτή την κατηγορία. Μισό, λέγε, τι είπε όμως ο KD. Θυμάσαι. Όχι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Λέει ο KD ότι κοίτα να δεις. Ο Stephen A. Smith. Όχι, εγώ λέω τον KD. Γιατί δεν είπα απλά ότι είναι καραγκιόζης. Είπε ότι δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι ασχολούνται με τον Stephen A. Ότι θεωρώ δεν τον βλέπω πουθενά. Δεν είναι πουθενά σε αγώνες. Δεν είναι ποτέ σε προστατευτικά αποδυτήρια. Αυτό λέω. Ότι όμως το έχτισε με αυτόν τον τρόπο. Και καλά, ότι τι μας μιλάει ο Stephen A. ενώ δεν είναι πουθενά, ξέρω εγώ. Και κάτι εκεί πέρα στο στούντιό του. Αυτή και κάτι και τα λέει. Η δουλειά του είναι να είναι analyst. Αυτό δεν είναι ξεκινήσουν πάλι να λένε ότι έχει μισό πόντο στο κολέγιο και αυτά. Πάλι καλά. Αλλά τελικά είπε ότι είναι κλόουν και θεωρώ ότι είναι κλόουν, το πει δύο φορές και λέει γράψτο. Αυτό το οποίο σου είπα. Και το έγραψε φυσικά. Και ο Stephen A. Smith είπε ότι καλά, ποιο μιλάει, που έχει κάνει αυτά, αυτά και αυτά. Γιατί ο Kevin Durant μπορεί να είναι παιχταράς, μπορεί να είναι οτιδήποτε, να είναι και λίγο άτυχος τραυματισμός, να είναι Ιούδας, να πηγαίνει, ξέρω εγώ, από κανάρα σε κανάρα. Αλλά έχει δώσει τροφή, διότι είναι ένας άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το Twitter διάσημο πριν γίνει X. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνεχώς πάνω από τα social media. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, άμα του στείλει τώρα βίντεο να σένα και του πει πώς έπεσε έτσι χθες, θα του πει και άντε και αυτό και κάνει και θα το βρει προσωπικά. Θα φτιάξει ψεύτικο account. Είναι τέτοιος, παιδί μου, και δίνει τροφή σε οποιονδήποτε, θα το σχολιάσει αρνητικά και δεν σταματάει να μιλάει. Οπότε είχαμε αυτή την όλη την εξέλιξη. Έχει αυτό το θέμα ο Kevin. Το έχει, είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, εντάξει, το πόσο τον έχει ξεφτυλίσει στην εκπομπή του Stephen A. τον KD, είναι, μιλάμε ακραίο. Ναι. Το ότι κάθεται και του λέει. Ότι του λέει. Πρώτα απ' όλα, είναι τρομερό πώς αυτός ο άνθρωπος κάθεται και τον κράζει έτσι, αλλά πάνω απ' όλα λέει ότι είναι all-timer, ότι είναι ο καλύτερος επιθετικός παίκτης στην ιστορία, ξέρω εγώ. Εγώ λοιπόν έχω να πω. Αλλά ή ο τύπος είναι, ξέρω εγώ, έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και μας αλλιώτικα. Και κάθεται και με λέει Καραγκιόζη και με έχει φωνάξει δύο φορές σε ντοκιμαντέρ, να με κάνει feature, να είμαι δηλαδή ο βασικός ομιλητής για δύο ντοκιμαντέρ. Νομίζω το ένα ήταν για τον Μάρμπουρι και το άλλο ήταν, δεν θυμάμαι για ποιο θέμα. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή θέλω να πω ρε Kevin Durant, έχει στάσει 40 χρονών. Είναι και δύο γέννητες. Και στην τελική λέει ότι με θυμάται και στην Οκλαχώμα στους τελικούς που ήταν. Και όταν ήταν, ξέρω εγώ, στο Golden State και στο Brooklyn και σε πρώτες γραμμές στο γήπεδο και σε δηλώσεις κτλ. Λέει να μην λέει ψέματα, λέει. Αλλά λέει, ξέρω εγώ, λέει πώς το κάνει. Που πάει και κάνει τα fake accounts και απαντάει σε όλους. Αυτά είναι αυτά που λέγαμε. Τώρα. Λοιπόν, να σας πω το hot take μου. Ναι. Ο Kevin Durant είναι η δεύτερη μεγαλύτερη καλαθομηχανή στην ιστορία του NBA.
Μα το βλέπω αυτό. Δεν, και δεν είναι και hot take νομίζω. Εντάξει, τώρα το δεύτερο δεν ξέρω. Είναι σίγουρα μια από τις καλύτερες. Αποδεδειγμένη καλαθομηχανή σημαίνει ότι. Δηλαδή, γιατί είναι καλύτερο από το Στεφ Κάρι. Ο Στεφ Κάρι είναι το τρίποντο. Η διεισδύση του είναι πολύ μικρό ποσοστό, δηλαδή δεν είναι εγκυμένο ότι του δίνει την μπάλα και θα το βάλει. Δεν είναι εγκυμένο. Όσο πέντε χρόνια έχει αλλάξει λίγο το παιχνίδι. Ναι, αλλά δεν είναι καλαθομηχανή. Καλαθομηχανή, ξέρω εγώ, ήταν ο Κόμπι Μπράιαν. Καλαθομηχανή ήταν ο Λάρι Μπέρντ. Ο Τρέισι Μαγκρέντι. Καλαθομηχανή είναι ο Τζέιμς Χάρντεν. Ο Λούκα. Ο Λούκα, ξέρω εγώ. Αλλά εδώ πιστεύω ότι ο Κέβιν Ντουράντ είναι πάνω από όλους αυτούς. Δηλαδή, καλαθομηχανή δεν μπορεί να πει στο Λεμπρόν Τζέιμς. Μετά από ήθελε, ήταν. Ο Καρμέλο Άντων είναι καλαθομηχανή. Μετά το Τζόρνταν, φίλε. Όχι το Γουιλ Τσάμπερλαν. Όχι. Ο Γουιλ Τσάμπερλαν ήταν καλαθομηχανή. Ο Γουιλ Τσάμπερλαν ήταν καλαθομηχανή. Ναι, ρε φίλε, αλλά ο Γουιλ Τσάμπερλαν είχε ένα φοβερό πλεονέκτημα. Ήταν ο πιο ψηλό από όλους. 27.000 πόντους. Είχε και το μεγαλύτερο άλμα από όλους. Ναι. Δηλαδή τα φυσικά του προσόντα τον έκαναν, ξέρω εγώ. Ο Γουιλ Τσάμπερλαν πέσα πίσω από τα 5 μέτρα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ναι, να σου πω κάτι. Ο Ντουράντ θα σε σκοτώσει από τα 8, θα κάνει μπάσμα, θα κάνει κάρφωμα. Το βλέπω. Ο Ντουράντ είναι ξεκάθαρα ο μονόκερο των μονόκερων. Στο σκόρι. Δηλαδή ήρθε πρώτο Ντουράντ με αυτό το 7 feet σώμα. Ο οποίος είχε την μπάλα κάτω σαν μόνος guard, του ναι. Και έκανε ό,τι να είναι και σκόραρε στο isolation. Οπότε κάπως έτσι, κοίτα, εγώ το βλέπω αυτό, ότι είναι, τα skills του είναι ίσως μόνο δεύτερα του Jordan επιθετικά. Αλλά την άλλη... Εγώ βλέπω τα αποτέλεσμα, τα skills δεν είναι εντυπωσιακά. Και σαν clutch performer είναι ίσως μπορεί και ο καλύτερος όλων των εποχών. Το είδαμε και στην Ολυμπιάδα. Δηλαδή τα καλάθια αυτά που χρειάζεσαι για να μείνεις κοντά ή να πάρεις τον ένα πόντο διαφορά πριν γίνει το τέλος είναι ο Kevin Durant. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει παίκτη που θα έπαιρνα ιστορικά. Για σκόρερ. Όχι, για το κρίσιμο καλάθι. Ναι. Μάλιστα. Θα του δίνει την μπάλα στα γενέα. Μπορεί να έπαιρνα τον Larry Bird. Μπορεί να έπαιρνα τον Κοντάλα. Που λέγει και ο Max Kellerman. Λοιπόν, επειδή δεν έχω δημιουργήσει εντάσεις ακόμα, πάμε να το φουσκώσουμε. Οι Cavaliers είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα στη λίγα. Όχι. Μετά του Celtics. Όχι. Είναι η τρίτη καλύτερη ομάδα. Τώρα αυτό γίνεται για να ρίξουμε στα μάτια του κόσμου την Οκλαχώμα, η οποία σπερνεί. Δεν μπορεί να τη βάλει κανείς πάνω από 80 πόντους. Άμα θέλεις, 93 πες, defensive rating. Πες ότι ο Οκλαχώμα είναι η καλύτερη ομάδα και ότι είναι δεύτερο το Cleveland. Εγώ λέω ότι είναι δεύτερη καλύτερη ομάδα στην λίγα. Στο πρώτο βάλτε όποιο θέλετε. Εγώ βάζω του Celtics. Πρώτη είναι Celtics, δεύτερη Οκλαχώμα, τρίτη το Cleveland. Αυτό λέω εγώ. Νομίζω. Κοίτα, καταλαβαίνω τι πας να κάνεις, αλλά και λέει και τα facts, ας πούμε, σε κάνουν backup. Αλλά και, το πρόβλημα και είναι... να το κάνω και raise. Ότι... Και ο Donovan Mitchell είναι ο τρίτος καλύτερος παίκτης στην ομάδα. Έλα, Βαγγέλη, τώρα. Στο MVP ladder είναι δύο παίκτες από το Cleveland. Στο 8 είναι ο Garland και στο 5 είναι ο Jared Allen. Έλα, Βαγγέλη, το έχει δει το MVP Lander. Εχθές βγήκε το καινούριο. Ο Τζάρετ Άλεν. Ναι. Και δεν είναι ο Μόμπλι, ας πούμε, που έχει ξεκινήσει σου. Όχι, στο 5 είναι ο Τζάρετ Άλεν. Μάλιστα. Οκ, διαφωνώ σε αυτό. Εγώ. Λοιπόν, το Cleveland. Αλλά διαφωνώ και στο Cleveland δεύτερη καλύτερη, είναι τρίτη για μένα. Α, είναι τρίτη για σένα. Αν μιλάμε για power rankings, θα του βάλω τρίτου, όπως λέει ο Γιάννης. Αν μιλάμε. Για ομάδα. Για form. Όχι, αν μιλάμε γενικότερα τι είναι φέτος, θα είναι εκεί που του περιμέναμε. Α, ναι! Εκεί 4-5 ευρώ. Εντάξει, άρα θεωρείς ότι έχω hot take. Hot take, ναι. Αυτό είναι. Όχι, ξεκάθαρα. Κοίτα, μισό λεπτό. Το Cleveland έχει κάνει μια καταπληκτική αρχή. Προφανώς έχοντας ένα τρομερό προπονητή. Από... Προπονητή όπως είναι ο Atkinson, ο οποίος καμία σχέση με τον JBB. Είναι η συμπάθεια της παρέας αυτός. Σίγουρα. Του κόσμου όλου είναι. Που βλέπει και, και μέχρι να πάρουμε πρωτάθλημα κι εμείς, ήταν και το δικό μου αποθυμένο, ξέρω εγώ, γιατί πάει το Celtics. Αλλά σίγουρα έχει κάνει δουλειά ο Atkinson. Σίγουρα έχει δείξει να. Μπορείς να κολλήσεις τα δύο ζευγάρια από κομμάτια εξαιρετικά, τα All-Star κομμάτια που είχαν. Τους δύο Guards και τους δύο Centers. Ακριβώς. Έχει δείξει ότι έχει κάνει καλή δουλειά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν θα αλλάξει κάτι όταν έρθει εκείνη η δύσκολη ώρα στα κρίσιμα και πάλι θα κουτουλάνε και τα δύο ζευγάρια. Αλλά respect. Το έχουμε ξαναδεί αυτό με το Cleveland. Να κάνει πολύ καλή αρχή σε αυτή τη μορφή του. Θα δούμε αν θα ξεφουσκώσουν ή όχι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ φρίσκοι. Έχω άλλα δύο. Το ένα θα το κλείσουμε πάρα πολύ σύντομα γιατί θα κάνουμε για την ομάδα και μια αναφορά στο τέλος. Και το άλλο θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, το ένα. Ο Γάλλος μας, ο Γουεμπανιαμά, είδατε μια εμφάνιση που έκανε και 5 κοψίματα και τα πάντα. Έκανε 9 παραλίγο να κάνει triple double με blocks. Εγώ πιστεύω θα κάνει φέτος triple double με blocks. Σίγουρα θα κάνει. Και θα κάνει και quadruple double. Δηλαδή θα κάνει φέτος. Πάνω από 10 πόντους, πάνω από 10 rebound, πάνω από 10 blocks, πάνω από 10 assist σε ένα παιχνίδι. Αυτό είναι ακραίο. Αλλά. Όχι, στην καριέρα. Εκεί που θέλουμε δουλειά είναι ασύστη. Ακούστε με λίγο. Όσο η ομάδα πάει καλύτερα και έχει άλλους καλούς παίχτες, θα δυσκολέψει πάρα πολύ αυτό να το πετύχει. Φέτος είναι η χρονιά να το πετύχει, που είναι τραγωδία όλη. Ωραία.
αν έχει καλύτερο συμπαίκτη. Γιατί assist είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Ρε, να πω κάτι, να κάνω ένα hot take δικό μου. Πάντως πιστεύεις ότι είναι hot take αυτό? Όχι, δεν έχω take. Δεν έχω take, το βλέπεις να γίνεται. Μα το δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες με πολύ valid ποσοστά. Δηλαδή, δεν είναι λέει κάτι το οποίο. Ισχύει. Λοιπόν, να σου πω εγώ ένα hot take. Θεωρώ ότι ο Τσέντε Χόλμγκρεν είναι καλός παίκτης από τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά. Αυτή τη στιγμή στο. Αυτή τη στιγμή στατιστικά λένε πώς πάνε καλύτερα. Άμα δείτε τις συγκρίσεις. Όχι, όχι. Μιλάμε eye test. Ο ένας είναι παίκτης και ο άλλος είναι ακόμα τσίρκουλο. Α, να τα λέγω εγώ πέρσι με βρίζατε. Όπα, 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 όπα. Συζητάγαμε και λέγαμε ότι ο Τσέτ πρέπει να είναι, να έχει προβάδισμα στο Rookie of the Year επειδή η ομάδα του πάει καλύτερα. Εγώ έλεγα άλλα πέρσι για τον Γκομπανιαμά, γιατί είπε τσίρκουλο. Γιατί έλεγα και τον Γκομπανιαμά ότι κάθεται και κάνει τις ποικιλίες έξω από τα 25 και ότι σηκώνεται για τρίποδο και δεν πάει μέσα στο καλάθι και έλεγα ότι αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και με λέγατε συντηρητικό και ότι το μοντέρνο τον μπάσκετ και πήρε. Τώρα ξαφνικά είναι τσίρκουλο. Όχι, δεν είναι. Σίγουρα είναι hot take το τσίρκουλο. Δεν είναι τσίρκουλο. Το να μου λες ότι είναι πιο finished πρώτη ή πιο ready. Ready. Ο Τσέτ, συμφωνώ. Σου αυτής είναι καλύτερος παίκτης. Συμφωνώ. Τον έχω δει το Wemby. Συμφωνώ. Και κάνει ακριβώς ό,τι έκανε πέρυσι τέτοια εποχή. Παιδιά, σας τα έχω πει αυτά. Μην ακούστε εδώ πέρα, ακούγατε εδώ πέρα το Ρίκο και βλακίες και νομίζω ότι οι Spurs θα κάνουν τίποτα φέτος. Οι Spurs είναι ακόμα στην ίδια φάση με πέρσι. Θέλουν να χάνουν όσο δεν πάει. Θα το πούμε και στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, οπότε, τι γίνεται τώρα, ο Wemby συνεχίζει και κάνει behind the back και step back σε όλη την ώρα, έτσι, και ο Wemby βελτιώνεται. Ο Τσέτ βελτιώνεται. Ναι, sorry, ο Τσέτ βελτιώνεται. Το Τσέτ δεν μπορεί να του βάλει κανείς καλάθι στο ζωγραφιστό, έτσι. Είναι πάρα πολύ φιδωλός στις κινήσεις του, στις επιλογές του. Τρέχει το γήπεδο σαν τον ελάφι διαρκώς. Εντάξει, όλα αυτά τα κάνει και ο Wemby. Δεν τρέχει ο Wemby σαν ελάφι το γήπεδο. Επειδή μου το τρέχει. Αλλά μέσα στο κόντεξ της ομάδας. Εμένα σαν οπαδό το Spurs μου αρέσει αυτό που λες, γιατί δείχνει το τι προοπτική έχει ο Γουεμπανιαμά. Δηλαδή, σε ένα καλύτερο structure, με καλύτερους συμπαίκτες γύρω-γύρω. Ναι. Γιατί ο Τσέτ έχει και το πλεονέκτημα ότι βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες ομάδες του NBA. Όταν είσαι καλός παίκτης, με σωστή νοοτροπία και έχοντας μάθει τον μπάσκετ σωστά σε μια καλύτερη ομάδα, θα αναδειχθείς ακόμα περισσότερο γιατί θα κάνεις αυτά που πρέπει. Εγώ σου λέω ότι ο Τσέτ αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος παίκτης στην ομάδα. Okay, εγώ δεν... Ο καλύτερος παίκτης είναι ο Κλαχώμα. Μπορεί και να είναι, ναι. Μπορεί και να είναι. Όποιος έχει δει φέτος του Στάνταρτ. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Είναι καλύτερος να είναι ο πιο κομβικός, ας πούμε. Εγώ έχει μεγαλύτερο ταβάνι. Εγώ νομίζω ότι ο Καμπανιάμα είναι καλύτερος. Δηλαδή, δεν τον έχει πιέσει κανένας. Γιατί είναι αυτό που λες. Σαν οπαδό των Spurs, εμένα με καλύπτει αυτό που λες και θα το πάρω. Θα το αγοράσω. Λοιπόν, τελευταίο για να το κλείνουμε. Έχετε δει τα ratings του NBA φέτος? Πόπο. Έτσι. Κλείψη. Λοιπόν, θα σας πω τώρα ποιο είναι το hot take. Όλα κάτω και πάνω από 10%, ειδικά οι πρεμιέρες. Για πες μας τώρα. Υπάρχει ένας βασικός λόγος που συμβαίνει όλο αυτό. Ο βασικός λόγος που συμβαίνει όλο αυτό. Μας το πω βίτονας. Είναι. Το τρίποντα. Το τρίποντα. Πολύ τρίποντα. Ότι σου στάρουν όλο τρίποντα. Το τρίποντο και τα αναλύτης αυτή τη στιγμή είναι τόσο ψηλά και ότι αυτή τη στιγμή το τρίποντο είναι 50% πάνω από το δίποντο, σαν αξία σε όλους τους αναλύτες, σε όλους τους προπονητές. Και ότι αυτή τη στιγμή όταν θα μπει ένας παίκτης μέσα και θα κατεβεί τη σέντρα και στα 5 θα βάλει ένα τρίποντο. Δεν εξοργίζει τον προπονητή, διότι είχε από πάνω έναν βοηθό που του λέει καλά έκανε, γιατί άμα το βάζε θα είχαμε αυτό και θα. Και ότι εκεί έχει πάει το μπάσκετ, το μοντέρνο, και ότι μπορεί να τσακωνόμαστε εμείς και να λέμε και να σκεφτόμαστε εμείς που είμαστε και σε μια άλλη γενιά που ξέραμε όταν παίζαμε μπάσκετ τι θα έκανε ο προπονητής. Έλα έξω αγώνι μου και δεν ξαναπέσει ποτέ και εδώ είναι μπράβο, την άλλη φορά να το βάλει. Και γενικά έχει γίνει ένα θρύ. Άμα δείτε τα διαγράμματα του σου που υπάρχουν, ή θα είναι, ξέρω εγώ, κάρφωμα μέσα, ή θα είναι. Analytics. Ναι, όλα αυτά. Σαν αυτό το Στέφανο είναι. Αυτό, και άμα μιλήσετε και με ανθρώπους οι οποίοι παραδοσιακά βλέπανε μπάσκετ και σου λένε ότι ο βασικός λόγος που δεν βλέπουν γιατί δεν παίζουν άμυνα, αλλά δεν παίζουν άμυνα γιατί βαραίνει τρίποντο και είναι πάρα πολύ βαρετό όλο αυτό το πράγμα και δεν έχει κανένα νόημα. Ακόμα και στα playoff δηλαδή είναι πεσμένα. Πιστεύω ότι το NBA θα αναγκαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια να πάρει σκληρέ αποφάσει οι οποίε θα έχουν να κάνουν με του κανονισμού και θα έχουν να κάνουν σε σχέση με τον τρίποντο. Όχι. Θα πάει ανάποδα. Και θα σας πω δύο ιδέες, τις οποίες δεν τις έχουν συζητήσει, αλλά αξίζει ότι θα τις συζητήσουν γιατί θα αντιγράψουν τη λογική του NFL που αλλάζει συνεχώς τους κανονισμούς έτσι ώστε να γίνει πιο θεαματικό το άθλημα και θα κάνουν και εδώ για να γίνει πιο ουσιαστικό. Οι αποφάσεις είναι οι δύο. Να μεγαλώσει το γήπεδο δηλαδή. Όχι. Το τρίποντο δεν θα μετράει όσο η διαφορά είναι συγκεκριμένο εύρος. Και το τρίποντο θα μετράει, θα υπάρχει. Δηλαδή, άμα σουτάσει από τα 8 μέτρα, θα μετράει τρίποντο μόνο στα τελευταία 5 λεπτά κάθε ημιχρόνο. 100%. Εκεί θα πάνε. 100% και θα πάνε. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να παίξουν ξανά μπάσκετ.
Δηλαδή, θέλει τρίποντο, το τρίποντο και θα γίνεται ένα shooting fest τα τελευταία 5 λεπτά, το οποίο θα είναι πάρα πολύ θεαματικό. Γιατί θα είναι bombs away. Παίζουμε μπάσκετ κανονικό, φυσιολογικό, καρφώνουμε, μπαίνουμε μέσα, πλαγιάζουμε κτλ. Δεν βαράμε από μακριά και έχουμε του shooters και θα είναι ειδικοί παίκτες οι οποίοι θα μπαίνουν μέσα τα τελευταία 5 λεπτά και θα αρχίσουν κα-κα-κα-κα και θα μπαίνουν τα shoot. Και βέβαια, στα τελευταία, και στην τελευταία περίοδο, η τελευταία περίοδο θα επιτρέπεται το τρίποντο σε όλη την περίοδο αν η διαφορά είναι πάνω από 20 πόντους. Για να δίνει το δικαίωμα στην ομάδα να γίνει. Δεν με ακούτε τι σου λέω. Και στο fourth quarter. Παιδιά, θα γράψτε το αυτό με θυμόσαστε ότι θα πάνε σε τέτοιου τύπου κανονισμούς. Θα πάνε σε τέτοιου τύπου κανονισμούς. Θα μεγαλώσουν τη γραμμή. Είναι ο μόνος τρόπος. Τι θα είναι ο μόνος τρόπος. Θα το πάνε στα 8 και 25. Πρέπει να μεγαλώσει το γήπεδο παράλληλα. Αυτό. Θα μεγαλώσει το γήπεδο. Για τελειώσει θα χαθεί το corner 3. Εγώ λοιπόν ήλπιζα ότι όσο φεύγουν οι Warriors θα σταματήσει αυτό το Caragios League και ότι θα γίνουν λίγο πιο, πώς να το πω, πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Ναι. Αλλά έρχονται οι Celtics, οι οποίοι πλέον πραγματικά δεν βλέπονται. Δεν βλέπονται. Δεν βλέπονται. Οι Celtics δεν βλέπονται. Ξαφνικά μας δείχνει ο Pritchard. Σουτάρουν τρίποντα. Πάλι δεν έχεις δει πως γυρνάει όμως για να κάνει το σουτ. Και να κάνει τρίποντο. Ότι κομπανάμε. Ρε φίλε, άμα περικυκλώνεις το κουραδόκαστρο, τι θεαματικό είναι αυτό. Δηλαδή να γυρνάμε γύρω γύρω την μπάλα απλά για να σουτάρει ένα τρίποντο. Δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή, ήλπιζα ότι το γεγονός ότι ο Στεφ Κάρι θα φύγει και ότι πλέον τον μπάσκετ θα μπορεί να παιχτεί πιο ανθρώπινα, θα βοηθήσει λίγο σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα το κάνει τελικά, γιατί φαίνεται ότι οι Celtics βρήκαν τον τρόπο να το επεκτείνουν αυτό το πράγμα και να λένε ότι παιδιά, ακόμα περισσότερα τρίποντα. Η Οκλαχώμα είναι καλύτερη σε αυτό. Επίσης, σουτάρουν πάρα πολύ. Γιατί, νούμερο είναι ομάδα σε τρίποντα. Ναι, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τους Celtics. Ενώ ξέρεις ότι είναι τόσο αμερικανιά αυτό που λέω. Είναι τόσο αμερικανιά λοιπόν, αυτό. Όσο, όπως έχω μπει και για το τετράποντο. Και γι' αυτό τώρα που είπες τώρα εδώ το τερατούργημα που μας ανέλησες. Καλά. Λοιπόν, το NBA θα κάνει τα πάντα και για τον αριθμό των παιχνιδιών επίσης. Θα κάνει τα πάντα ώστε να κρατήσει σταθερές για ιστορικές συγκρίσεις. Θα έχουμε 82 παιχνίδια, θα έχουμε πάντα τρίποντο κανονικό καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να το απομακρύνει. Και αυτό θα κάνουν κιόλας. Απλά αυτό δημιουργεί logistical problems όσον αφορά το ότι πρέπει να μεγαλώσει και το γήπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα είμαστε ακόμα πιο αλάνα, θα είμαστε ακόμα πιο μακριά από το γήπεδο της FIBA και θα τρώμε τα μούτρα μας όταν πάμε και θα πηγαίνει η εθνική μας και θα παίζει με τους άλλους που ξέρουν να παίζουν σε μικρότερα γήπεδα. Και γενικότερα, αντί να είμαστε, ενώ υπάρχει έτσι μια αίσθηση και μια επιθυμία να πλησιάσουμε και να ενσωματωθούμε με τα τέτοια της FIBA, αυτό αλλάζει λίγο τα πράγματα. Τα τελευταία 5 λεπτά. Και θα βλέπεις τους ειδικούς σουτέρ, τους special παίκτες να μπαίνουν μέσα και κάθε επίθεση στα 7 δευτερόλεπτα, έλα να βάλουμε όσα μπορούμε τώρα. Νομίζω εδώ θα είσαι. Αυτό θα ρίξει χειρότερα τα νούμερα. Αυτό είναι μεγαλύτερο τσίρκο. Και θα γίνει τσίρκο όμως σε 5 λεπτά, ρε φίλε. Να πω λίγο κάτι σοβαρό. Και στο μπάσκετ. Να πω κάτι σοβαρό όμως τώρα λίγο. Όχι σοβαρό είναι αυτό που λέω. Και να σου πω γιατί είναι σοβαρό. Αυτό που λες, πρόσεχε να δεις πόσο μεγάλο λάθος είναι αυτό που λες με τα ιστορικά νούμερα. Θέλουν να κρατήσουν τα ιστορικά νούμερα. Και στο NBA θέλουν να κρατήσουν τα ιστορικά νούμερα. Στο NFL. Και στο NFL θέλουν να κρατήσουν. Και τι κάνανε? Βάλανε ένα παιχνίδι ακόμα παραπάνω. Αλλά στο NFL είχαν μια. Βάλανε ένα παιχνίδι. Όλα τα ρεκόρ αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία ισχύ. Μα δεν είναι λεφτά, ρε φίλε. Δεν θα του φέρουν λεφτά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι το χρήμα είναι πάνω. Αλλά δεν τα πήραν αυτοί τώρα. Τα λέμε ξανά σε 10 χρόνια. Για ποιον μιλάμε τώρα? Για το NBA. Μα θα δεις. Τα πήραν τα λεφτά. Τα πήραν, θα πάρουν κι άλλα. Γιατί θα βλέπεις ότι θα πέφτουν τα ratings και θα γυρίζουν τα κανάλια για να τους πούνε και θα ξαναδεί. Τι διαφέρει τα ratings. Καλά, εντάξει. Αυτή, σε αυτή τη φάση. Οκ, okay, εδώ θα πάρουν το streaming. Λοιπόν, τσίρκο θα είναι η λύση. Αφήστε με να πω κάτι τώρα. Και θα το κλείσουμε με αυτό. Λοιπόν, πέρσι λοιπόν, εν μία νυχτή, το NBA αποφάσισε ότι θα αλλάξει τους κανονισμούς. Ότι θα αλλάξει τις directives στους διαιτητές. Θα κοπούν οι πολλές βολές, θα κοπούν τα πολλά reviews. Αυτό φέτος είναι σαν να ξεχάστηκε. Πάλι έχουμε, βλέπουμε παίχτες και σουτάρουν 20 βολές και τα λοιπά και είμαστε reviews και γενικότερα είναι σαν να μην έγινε, σαν να μην έγινε το περσινό, η περσινή στροφή και αυτή τη στιγμή αυτό ενοχλεί πάρα πολύ τον κόσμο, έτσι. Ποιος σουτάρει συνέχεια πάρα πολλές βολές, ρε φίλε? Ο Σέι νομίζω, ο Σέι σουτάρει άπειρες βολές. Ο Χάρντεν σουτάρει βολές. Ο Χάρντεν όμως πάντα. Παραδοσιακά. Πάντα, ναι. Λοιπόν, και θεωρώ ότι υπάρχει μια καταγραφή αυτή τη στιγμή από πάρα πολλούς παράγοντες που λένε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Στήσαμε ομάδες με διαφορετικό τρόπο και τώρα πάλι μας φερίζεται φάουλ. Μα όμως ξουδού, μα όμως ξουδού. Εγώ εκεί νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Ότι το προϊόν αυτό καθ' αυτό
ενοχλεί το τηλεθεατή, γιατί δεν μπορεί να βλέπει συνέχεια βολές. Και συνέχεια τα μάτσα πηγαίνουν πάλι στις 3 και πλάς ώρες, ενώ πέρσι πήγαινε στις 2 και τέταρτο. Και να ξέρω ότι αυτό που λέω δεν έχει να κάνει με τις κατοχές. Το παλιό NBA, το NBA τώρα που λέμε ότι δεν ισχύει, το 50s, 60s κτλ. Ήταν ίδιες κατοχές. Ναι. Δηλαδή ήταν πολύ ψηλές οι κατοχές. Απλά πηγαίνανε κοντά στο καλάθι, κατάλαβες. Ήταν αυτό. Μετά βρέθηκε μια ισορροπία και είδαμε τη χρυσή εποχή, κατάλαβες, που ζήσαμε όλοι γι' αυτό κτλ. Και τώρα είναι το αντίθετο. Δηλαδή αντί να πηγαίνουν μέσα, κάνουν πάρα πολλά σουτ από έξω και απλά πηγαίνουν πάνω κάτω. Και είναι ένα περαδόθε έτσι που στάρει ποιο θα στάρει τρίποντο εσύ τώρα. Τώρα στάρω εγώ. Τώρα στάρει εσύ, τώρα στάρω εγώ και πάνε έτσι. Και αυτό δηλαδή μπάσκετ δεν είναι. Ναι. Δηλαδή όσο και να λες ότι εμένα μου αρέσει ο γρήγορος ρυθμός και τα λοιπά και η Ευρωλίγκα μου φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Αλλά η Ευρωλίγκα έχει βρει μια ισορροπία. Αν δει κάποιο Ευρωλίγκα τώρα, το παιχνίδι είναι πιο κοντά στο NBA παρά στο παλιό μπάσκετ που βλέπαμε. Αλλά και πάλι όταν θες να κερδίσεις το match. Θα πας προς τα μέσα, να πάρεις ένα αυτό, να κάνεις ένα στο μέσα απόσταση. Αυτοί οι παίκτες είναι αυτοί που ξεχωρίζουν. Αυτό χρειάζεται να βρεθεί. Αυτό δηλαδή ζητάμε. Last 5 minutes. Bombs away. Πάμε μέσα λοιπόν. Διάλειμμα και στέφα σε λίγο. Μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε ακόμα δύο segments που θα κάνουμε τώρα, το οποίο έχει να κάνει λίγο με ένα θέμα, όχι τόσο ευχάριστο. Και ένα που θα φύγει ο Ζαν, γιατί έχει μια δουλειά και θα μείνουμε με τον Γιάννη, που έχει να κάνει με τις Αμερικάνικες εκλογές. Όσο και να σου φαίνεται περίεργο, μείνετε. Σας το λέω έτσι να βάλω λίγο το τυράκι. Λοιπόν, να πάμε στο Σαν Αντώνιο. Λοιπόν, που το χάνω αυτό. Σε μια ομάδα η οποία εισπέρσε. Είναι ακόμα μεταξύ θωράς και αθαρσίας, διεκδικούν διάφορα παιχνίδια. Πήγαν εκεί με το Phoenix, ήταν λίγο μπροστά. Με τους Clippers. Ήταν μπροστά, το πηγαίνανε καλά, είχαν 26 πόντους. Το γύρισε όμως ο Harden και το πήρε. Όχι πως οι Clippers πάνε καλύτερα. Το θέμα όμως είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι οι Spurs αυτή τη στιγμή έχουν ένα πολύ σημαντικότερο πρόβλημα από το μπασκετικό. Έχουν στο νοσοκομείο τον προπονητή τους. Έτσι. Ναι. Για σοβαρό health issue, το οποίο από τα συμφραζόμενα όλοι μπορούν. Δηλαδή. Αν δεν είναι κεφαλικό, δηλαδή εγώ θα σου ευχαριστώ. Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να είναι κάτι άλλο. Περιέγραψαν ότι τον είδαν, λέει, άτομα της ομάδας και παίχτες στο προπονητήριο και ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό ψυχολογίας αυτή τη στιγμή στην ομάδα, το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο. Άμα κάποιος πάθει κάποιο καρδιακό, θα το δεις τα λοιπά, θα χωθείς τα λοιπά, θα τον βάλεις κάτω να καθίσει, θα του βάλεις λίγο να πιει νερό. Κάπως έτσι, whatever θα σηκώσει τα πόδια, δεν ξέρω τι κάνουν. Αλλά τέλος πάντων θα επανέλθει. Δεν γίνομαι ψυχολογικό. Αλλά τέλος πάντων θα επανέλθει ναι. Στην κανονική κατάσταση. Και δεν θα αφήσει και τραύμα. Δεν θα αφήσει τραύμα στην ομάδα. Χαρακτηρίζεται ότι δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση δηλαδή ο παίχτης. Το τελευταίο. Η τελευταία ειδοποίηση που είδα πριν είναι ότι έχουν. Είναι okay ότι έχουν serious concerns about his health. Δηλαδή αυτό είναι ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Υποθέτω ότι είναι η τελευταία σεζόν που είδαμε τον coach Pop στους πάγκους. Ευελπιστούμε ότι δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα τον δούμε γενικά. Πόσο χρόνο είναι ο Popovich? Είναι 70 πολύ τώρα. Είναι μεγαλύτερο από τον Belichick. Ναι. Ναι. Πρέπει να είναι 77. Υπήρχε ένα μηχάνημα που θα μας έδειχνε πόσο είναι. Λοιπόν. Μια εφεύρεση που να πατάς κάτι και να σου λέει τα πάντα. Έτσι, φαντάζεσαι να το είχαμε αυτό. Στο γυμνάσιο να το είχαμε αυτό. Φαντάζεσαι. Λοιπόν, είναι 75 years. 75 years, εντάξει. Δεν είναι και παιδάκι. 76ο έτος. Εντάξει, είναι πολύ. Είναι μεγαλύτερο από το Coach Bill. Είναι πολύ νέο. Ο Bill έχει βγει και το φάνηκε. Δηλαδή για 75 years εννοεί. Ναι, εντάξει, ήταν active. Όχι, και το 75 πλέον δεν είναι, ξέρω εγώ. Ο Ιφκοβιτς όταν πέθανε ήταν 74. Ναι, 74 πέθανε. Ναι, λογικά. Αυτό είχε μια ασθένεια που ήταν από τα περιστέρια αυτό. Έτσι. Είχε μια πάθηση από τα περιστέρια. Είχε αυτό με τα περιστέρια. Ήταν το 43 γεννημένο ο Ιβκοβιτς. Ναι, ήταν 70. Κάτσε να δούμε εδώ. 77. Ήταν 77 ετών. Δεν ήταν παιδάκι, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Αυτό τώρα πώς επηρεάζει τους Πέρς, θα μας πει ο Ζαν, διότι καταλαβαίνω που θα την πάει την κουβέντα. Λοιπόν, αρχικά, ο Pop is out. Δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει και αν θα επιστρέψει. Δεν θα επιστρέψει ο Pop. Εντάξει, όχι. Εγώ λέω βασίζομαι πάνω στο ρεπορτάζ, το οποίο δεν ξέρουμε. Αν είναι να βάλει κάπου τα λεφτά μου, θα κάβαζα όλα τα λεφτά μου. Στο κοιτάξτε, το ξαναδούμε σε πάνω. Θα επιστρέψει στον μπάγκο. Ο Ντάνκαν τώρα θα αναλάβει εκεί πέρα. Όχι, όχι. Μίτσελ, πώς λέγεται. Ένας ο βοηθός. Λοιπόν, ως interim coach. Θα σου πω. Ο βοηθός είναι ο Μίτσελ Τζόνσον. Μπράβο. Και γιατί έφυγε ο Ντάνκαν, μια χαρά ήταν εκεί πέρα. Ο Ντάνκαν έφυγε, το δοκίμασε εκεί, δεν περνάω καλά. Πολύ εγώ πάω να κάνω σερφ στα Virgin Island. Α, δεν πήγε σε άλλη δουλειά. Με τα ράστακια του και αυτό. Ναι, ο Ντάνκαν τώρα ήταν και αυτό ο Ντάνκαν.
Όχι, το κάνει. Καμία σχέση. Δηλαδή, δεν νομίζω πω το άρεσε και το ήθελε. Δηλαδή, ο Τζινόμπιλ να πάει. Και κρίμα που χάσατε και την ευκαιρία. Ο Τζινόμπιλ, ο οποίο δεν ξέρω αν το είδατε. Ο Τζινόμπιλ δεν ξέρω αν το είδατε. Κάρφο σε 47 ετών. Ο Τζινόμπιλ καρφώνει. Μια χαρά. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε λίγο τώρα κάτι για του Spurs με ρώτησε. Ναι. Λοιπόν, οι Spurs παράλληλα με αυτό το σκηνικό χάνουν και τον Σόχαν. Με το δάχτυλο. Έσπασε τον αντίχειρά του. Ναι, και μένει έξω για το επόμενο διάστημα. Σίγουρα ξέρω, 6 εβδομάδες φαντάζομαι. Λοιπόν, τον έκοψε και αυτό. Και το Fantasy για όποιον αναρωτιέται. Λοιπόν. Πήρε τα ρίσου, ακριβώς. Λοιπόν, κοίτα. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου τώρα, αλλά εγώ σα δεκά προετοιμάστε. Προφανώς δεν είχα προβλέψει ότι ο Pop προφανώς θα είναι στο νοσοκομείο. Κανείς. Αλλά είχα πει ότι το πράγμα δεν θα είναι θετικό η βάση φέτος. Θα δούμε τον CP3 να κάνει mentoring στο Wemby, στους κοντούς, στον Γκάσελ κτλ. Γενικά κάνει mentoring στη Λίγκα, θα πω ο Chris Paul, ναι. Σε κάτι μάτς, δηλαδή είναι vintage. Είναι παίζει και πάρα πολύ και καλά. Και γράφει πολύ νούμερα. Επίσης. Πάρα πολύ καλά. Σε πολύ, πολύ καλά. Χαμηλό χρόνο συμμετοχή δηλαδή. Αλλά. Όχι, όπως είπα και πριν, στο προηγούμενο segment, ο Wemby δεν δείχνει να παίζει σοβαρά. Κάνει τα του κεφαλιού του, ξεδιπλώνει το ταλέντο του, το οποίο όμως έχει σαν μετάφραση ότι σουτάρει με 42% γενικά εντός παιδιάς και 22% του τρίποντο, με ένα 30% usage, έτσι. Και παράλληλα τα νούμερα του δεν είναι και καλά, δηλαδή είναι κάτω από τους 19 πόντους αυτή τη στιγμή. Κάτω από τις. Είναι 10 rebound, 3 assist και τα blocks του, τα οποία περιμέναμε να είναι στο Θεό, είναι εκεί που τα περιμέναμε όμως, τα 4. Αυτά. Εντάξει, τώρα εγώ. Εντάξει, μην έχουμε και το 4 blocks ως. Εντάξει. Όχι, τρελό. 4 blocks. Τρελό αυτό, είναι. Δηλαδή καλά είναι. Τα τρελό είναι. Μα το περιμέναμε όταν ήταν από γενικά το θέμα του Γουέντα. Μόνο αυτό περιμέναμε. Είναι ότι αν ένα παίκτη βρεθεί απέναντι στον Γουέντα στην άμυνα, θα κάνει πίσω. Θα κάνει πίσω. Αυτό είναι το κέντρο. Δηλαδή το αποτέλεσμα που έχουν τα 4 μπλοκ είναι ότι είναι φόβητρο. Είναι δηλαδή παίχτη δεκαετίες 70 και 80 που έβλεπε στο ψηλό και έκανε πίσω και δεν πήγαινε μέσα. Εγώ νομίζω ότι το στοίχημα των Spurs είναι να κάνουν αυτή την επιλογή των αντιπάλων να μην του βγαίνει. Δηλαδή ότι θα πούνε ότι να σου πω κάτι, πού είναι ο Γουεμπανιαμά, αλλού η μπαλ. Παίξε εσύ. Ναι. Γιατί εκεί πέρα είναι αδύναμη. Να χτίσουν έτσι τη φάση ώστε να μην είναι τόσο αδύναμη στο άλλο σημείο στο οποίο θα πάει ο. Πάντως, όταν έχουν παιχτεί, πόσα παιχνίδια έχουν παίξει φέτος, 7. Όταν έχουν παίξει 7 παιχνίδια, όταν στο 1 από τα 7 έχει και 9 blocks, λίγο θα ανέβει ο μέσος όρος. Οπότε δεν είναι σωστά, το μαγικό σωστά, το 4. Όχι, 100%. Συμφωνώ. Είναι κάπου στο 3, 2,5 με 3. Το οποίο έχει πάλι καλά. Λοιπόν, αλλά ναι, ο Σόχαν, ο οποίος είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη χρονιά, εξαιρετικός φέτος. Και τον πιστεύαμε, τον περιμέναμε. Πολύ ψηλό usage επίσης. Δεν έπαιζε playmaker. Χωρίς να παίζει playmaker. Έπαιζε κανονικά σαν forward και ήταν πολύ καλός. Οπότε και αυτό τώρα πισωγύρισμα. Περιμένουμε τώρα τον Γκέλντον Τζόνσον. Ελπίζω να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο. Ο Στεφόν Κάσιλ, ο οποίος παίζει 20 λεπτά, σκάρτα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι οι Spurs θα ακολουθήσουν τις διδαχές του Pop και θα πάνε προς για την Google κατεύθυνση Flag. Που θα πήγαινε και ο Pop. Νομίζω ότι από του χρόνου πλέον, όταν θα υπάρχει σιγά σιγά θα ξεκινήσει ο απογαλακτισμός από τον Popovich και θα βρουν αντικαταστάτη, να δούμε πώς θα προχωρήσει. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα τον προπονητή του Cleveland να έρθει στους Spurs και να πει καλησπέρα σας, πάμε να χτίσουμε το καινούριο. Αυτός δεν είναι και αυτό το προπονητικό θέατρο του Popovich, ο Άκτης. Δεν νομίζω ότι είναι. Θα σε γελάσω, δεν νομίζω ότι είναι από τον Popovich, όχι. Ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο σε αυτό εδώ. Περαστικά θα, περαστικά θα πούμε, όσο καλά τα ανθρώπινα. Λυπάμαι πραγματικά. Είναι ο Popovich ο σημαντικότερος προπονητής μετά τον Pat Riley και τον Phil Jackson στο. Κοίτα, αν με ρωτάς για εμένα, από το 80 και μετά. Από το Phil Jackson είναι σημαντικότερος. Υπό ναι. Την έννοια ότι ο Phil Jackson ήταν διαχειριστής προσωπικότητων, ο coach ήταν, ο Pop ήταν προπονητής. Και πήγαινε, ο Phil Jackson δεν μπορεί να πει ότι ήταν μόνο. Αυτό έφερε μια διαφορετική επίθεση την οποία την έκανε σύστημα κτλ. Δεν και την έφερε αυτός. Δεν έχει σημασία, την έκανε διάσημη. Ποιος είναι goat, παιδί μου, αυτό είναι το θέμα. Στην ιεραρχία. Goat είναι ο Phil Jackson. Οπότε. Ξεκάθαρα. Αλλά αυτό που έχει πετύχει ο Popovich είναι. Δεν θα επαναληφθεί. Ποιος είναι πάνω, ο Pat Riley ή ο Popovich. Ο Popovich είναι πάνω, ο Pat Riley. Μιλάμε από το 80 και μετά, γιατί πιο πριν είναι ο Auerbach, ο οποίος είναι ξέρω εγώ στην τελευταία ώρα. Ο Pat Riley είναι δύσκολο για να παίζει να κάνει και μια καριέρα με τρία Hall of Fame careers. Τώρα δεν ξέρω, σαν παίκτη είναι. Όχι, ούτε ο Jackson. Ο Jackson έχει πάρει δύο πρωταθλήματα με τους Knicks, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό, δηλαδή, η διαφορά με τον Riley είναι το γεγονός ότι ο Riley πήγε και σε θόκο διοικητικό. Και ήταν dominant εκεί πέρα. Εξαιρετικά επιτυχημένο. Επίσης είχε μια αποτυχία ο Riley, την οποία δεν είχε ο Knicks. Και, θα πούμε ότι, και θέλω να πω ότι αυτό όμως που έχει κάνει ο Popovich, αυτό το sustained excellence
ότι κάθε χρόνο κυριολεκτικά αυτή η ομάδα διεκδικούσε πρωτάθλημα και την είχες, δεν την υπολόγιζε κανείς, αλλά όλοι ξέρανε στο χώρο του NBA ότι είναι και οι Spurs μες στην κουβέντα, νομίζω ότι είναι κάτι που δεν θα επαναληφθεί. Πάντως, εγώ προσωπικά, για 22 χρόνια. Θα το βάλω πάνω το Ράιλι από τον Pops, όσο και αν τον αγαπάω. Βέβαια, απ' την άλλη, θέλω να πω, να είμαι ειλικρινής, ότι στα Zeros δεν περνούσα καλά εγώ με τους Spurs που κέρδισαν τότε. Δεν μου άρεσε το μπάσκετ. Ήταν και άλλο μπάσκετ. Κανέναν δεν άρεσε. Ναι. Σε εσένα σου άρεσε ή σου ένα Spurs. Σε κανέναν δεν άρεσε ενώ από αυτούς που ήξερα. Ναι, εγώ ήμουν Spurs γιατί μ' άρεσε πολύ. Και επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ο Pat Riley το έχει κάνει αυτό σε τρεις διαφορετικούς σταθμούς. Το sustained excellence που λέμε, το έχει κάνει και στο LA, το έχει κάνει και στη Νέα Υόρκη. Έχει κακές γλώσσες. Αυτό παίζει ρόλο. Για τον Pat Riley, εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλες ενστάσεις. Δεν μ' άρεσε καθόλου ότι το Showtime το πήρε από το Westhead. Και ουσιαστικά δύο-τρεις βλακίες. Έχουν κάνει και τη σειρά κιόλας, η οποία δεν τα δείχνει όλα. Ότι δύο-τρεις βλακίες που είχε ο Westhead σαν άνθρωπος, έχουμε δει και το ντοκιμαντέρ. Ναι, 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 αυτός το διαχειρίστηκε καλύτερα και πήρε μια ομάδα με τέσσερις Hall of Fame, ξέρω, τους προχώρησε παραπέρα. Και ότι στο Μαϊάμι, όταν ήρθε ο Σακίλ Ονίλ, ήταν πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Και μετά ήταν GM όταν ήταν ο Σπόρστρα. Δηλαδή, εγώ πάντως θέλω να θέσω ένα προβληματισμό. Για όλους τους μεγάλους προβληματισμούς μπορούμε να πούμε κάτι. Ναι, προφανώς. Όχι, θέλω να θέσω ένα προβληματισμό σχετικά με αυτό ότι έμεινε σε μια ομάδα. Ότι αυτό μερικές φορές, αρκετές φορές είναι και τροχοπέδι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν πηγαίνεις σε ένα καινούριο περιβάλλον, αυτή η ανανέωση φέρνει και όταν είσαι σε ένα σπίτι το οποίο το έχεις 30 χρόνια και αλλάζεις σπίτι κάθε 10 χρόνια, πού είναι λιγότερες οι επισκευές και οι δυσκολίες που αντιμετωπίσεις. Στο παλιό σπίτι το οποίο χαλάει και πρέπει να το συντηρείς. Ναι, αλλά το ξέρεις σαν την παλάμη του χεριού σου. Ναι, αλλά είναι δυσκολότερο να συνεχίσεις να το έχεις σε full καλή κατάσταση. Το Ράιλι τον έχω ταυτίσει με τον Γκέκο. Με τον Gordon Gekko του Wall Street, που το ίδιο κούρεμα, την ίδια λογική, το ίδιο αυτό, αυτή τη γλίτσα της δεκαετίας του 80, το fast money κτλ. Και επειδή τότε υπήρχε ο Larry Bird από την άλλη μεριά, δεν θέλω να τον βλέπω. Αυτά, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Underdogs λοιπόν εδώ προς το τέλος και μείναμε πάλι δυο μας. Αθέατος, DJ Rico, Βίτονας. Και ο λόγος που θα κάνουμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο segment είναι μια καταπληκτική ιδέα του Βίτονα για να γιορτάσουμε την επανεκλογή, το μεγαλύτερο comeback πιστεύω στην ιστορία της Αμερικάνικης πολιτικής του Donald Trump. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ναι, αυτό το πράγμα. Πώς ήταν ο κόσμος την τελευταία φορά, μάλλον την πρώτη φορά που βγήκε ο Τραμπ. Ο κόσμος του NBA. Ο κόσμος του NBA γενικά θα δούμε γενικά τα πράγματα. Γενικά. Αλλά κυρίως και το NBA θα σταθούμε. Βεβαίως. Όταν είχε βγει ο Τραμπ πρώτη φορά πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν ήταν ο Πότους. Το 2016. Οι εκλογές γίνονται τον Νοέμβριο του 2016, αλλά θα δούμε και 2-3 πράγματα γενικότερα για τη χρονιά. Γιατί ναι, το 2016, Γιάννη μου, ήταν η αποχαιρετιστήρια χρονιά του Kobe Bryant του Μακαρίτη. Σωστά. Ναι, που είχε κάνει αυτό το farewell tour, που είχε αυτό το τελευταίο παιχνίδι με τη Utah, τους 60 πόντους. Έτσι. Πήγα με το Μακαρίτη να το διακομωδήσω, αλλά μετά θυμήθηκα ότι όντως είναι ο Μακαρίτης. Γιατί, ναι, πώς λέμε, ο Μακαρίτης έχει σταματήσει, ναι, στο μπάσκετ. Όχι, ο Μακαρίτης είναι ο Μακαρίτης. Kobe... Ναι, εκεί το 20, λίγο πριν την καραντίνα μας. Θλιβερό. Ναι. Ακόμα ένα θλιβερό. Ναι. Το 2016, λοιπόν, το 2016, αν πάρουμε η διαφορά ανάμεσα στο 2015-16 τη σεζόν και το 2016-17, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι διαφορές. Με σημαντικότερη από όλες το The Decision. Part 2, του μεγάλου Kevin Durant, ο οποίος μόλις το 2016 αποκλείστηκε για τους Warriors. Που, στο match που ήταν μπροστά η Οκλαχώμα, ναι, στη σειρά αυτή, 3-1, που το γύρισε, ναι, Clay Thompson. Ακριβώς, μπράβο, αυτό. Game 6 Clay Game Thompson. 6, Clay. Πήρε το ταλέντο του και πήγε στο Golden State και έγινε ο πιο μισητός άνθρωπος, ίσως ο πιο μισητός άνθρωπος στην ιστορία του NBA, θέλω να πω. Και πέρασε και αυτή την αντιπάθεια λίγο στους Warriors, που, ναι, δεν τη δικαιούνταν, δεν τα λέμε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, όμως, να πούμε λίγο πού παίζαν οι παίχτες, οι γνωστοί που είναι ακόμα και σήμερα στη Λίγκα. Ναι. Ο Τζίμι Μπάτλερ, για παράδειγμα, έπαιζε στο Σικάγο ακόμα. Ναι, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έπαιζε στην Οκλαχώμα. Μαζί με τον Κέβιν Ντουράντ μετά έφυγε. Βεβαίως. Ο Τζέιμς Χάρντεν έπαιζε στους Ρόκετς. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Ο Κρις Πολ έπαιζε στους Κλίπερς. Ή δεν έπαιζε. Ή δεν έπαιζε στους Κλίπερς. Έπαιζε. Και στους Κλίπερς ήταν ακόμα και ο Μπλέικ Γκρίφιν, δεν είχε πάει ακόμα στο Ντιτρόιτ. Όχι. Ο Μπλέικ Γκρίφιν και βέβαια και ο Ντιάντρε Τζόρνταν. Τι είναι ακόμα λοψίτη το. Όχι, είναι λοψίτη. Έχω και άλλα τώρα εδώ ενδιαφέροντα που τα ψάχνω τώρα να τα βρω. Έχουμε. Ντιάντρε Τζόρνταν στου Clippers βεβαίως. Έχουμε Ρούντι Γκομπέρ. Στη Γιούτα. Στη Γιούτα κανονικά. Ναι. Μπλοκέρ αυτό. Χωρίς τον Ντόνοβαν Μίτσελ. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν σε κάποιο κολέγιο που ήταν. Σε... Δεν ήταν ακόμα στη. Ναι, ναι. Ήταν, είχαμε τον πρώτο rebounder του NBA, τον Χασάν Whiteside στο Μαϊάμι. Συγκλονιστικό. Ναι. Συγκλονιστικό. Είχαμε John Wall στη Washington να παίζει. Βέβαια. Και να είναι leader στα steals. Και Bradley Beal. Βεβαίω. Εντάξει, ο Bradley Beal είναι του παίζει δεν παίζει. Ναι. Τότε το έπαιζε 14-15 έγινε η χρονιά που ο Paul Pierce είχε βάλει το A Call Bank στα playoff. Το 14-15 και το 15-16. Ναι. Ναι. Έχουμε στο πρωτάθλημα DeMarcus Cousins.
Βέβαια. Σε δύο ομάδες. Ήταν που έγινε ανταλλαγή και πήγε στην Νέα Ορλεάνη. Στη Νέα Ορλεάνη. Έχουμε Αντρέ Ντράμοντ πρώτο στα επιθετικά rebound. Πού θα ήταν. Έτσι, έτσι. Ναι. Να πούμε ότι ο LeBron James έπαιζε στο Cleveland. Βεβαίως. Και είχε πάρει και το πρωτάθλημα το 2016. Ήταν η περίφημη ανθρώπη με Kyrie Irving. Έτσι. Και επανακάμψαντα από την προηγούμενη χρονιά Love. Ναι, βέβαια. Εκεί ήταν όλα τα παλικάρια. Μετά τον τραυματισμό. Οι Celtics ήταν καλούλιδες με Isaiah Thomas. Τελικό ναι. Ανατολής, αν θυμάμαι. Τελικό Ανατολής και το 16-17 που χάσαν 4-1 από τους Cavaliers. Και ο τελικός της Δύσης ήταν Golden State με San Antonio, το περίφημο Ζάζα Πατσούλια. Πατσίψο το, όπως το λέγει ο Σκιμπέλης. Πατσίψο, το οποίο γύρισε το μάτς το πρώτο που κανείς δεν ξέρει πώς θα πήγαινε αυτή η σειρά εν τέλει. Φαινόντουσαν οι Spurs πολύ δυνατοί. Και ουσιαστικά ήταν και η αρχή του τέλους της καριέρας του Κουάι Λέοναρντ. Στους Spurs, αλλά και γενικά. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά. Πήρε πρωτάθλημα, ρε φίλε, μην το λες. Όχι, εννοώ ότι τότε ξεκίνησε το γαϊτανάκι. Το γαϊτανάκι του δεν μπορούσε να πέσει. Ναι, αλλά πήρε ένα πρωτάθλημα, οπότε υπήρξε η συνέντευξη ότι έχουμε κάνει. Ναι, ναι, λάθος διατύπωση. Ζητάω συγγνώμη. Ο Πολ Τζορτζ που έπαιζε στην Ινδιάνα. Ο Πολ Τζορτζ πρέπει να έπαιζε στην Ινδιάνα. Γιατί η Ινδιάνα είναι ημιτελικά. Αποκλείεται πρώτο γύρο. Ανατολής από το Cleveland, 4-0. 4-0 και μετά πήγαν στο 4-0. Η γνωστή Ινδιάνα με το Χέρμπερτ στα τελευταία του κτλ. Ναι. Με το Χίμπερτ. Με το Χίμπερτ στα τελευταία του. Ο Γκρέιντζερ. Ο Γκρέιντζερ ήταν ακόμα ο Γκρέιντζερ εκεί. Πιστεύω ότι ήταν, αλλά είχε αρχίσει να τραυματίζεται και ο Γκρέιντζερ. Να πούμε λίγο τα playoffs, έχουν ενδιαφέρον. Στον πρώτο γύρο της Ανατολής ήταν Celtics Bulls. Ναι, οι Bulls είπαμε με Jimmy Butler. Με Jimmy Butler. Cavaliers Pacers το 4-0 που είπαμε. Toronto Milwaukee. Το Toronto με DeRozan, Lowry και το Milwaukee πρώτη φορά στα playoff με το Γιάννη, με Most Improved Player το Γιάννη. Μπράβο, και Rookie of the Year, Malcolm Brogdon. Από το δεύτερο γύρο απευθείας Rookie of the Year. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και Washington με John Wall, Bradley Beal κτλ. Με Ατλάντα. 4-2. Θα κάνω διάλειμμα. Όχι. Εντάξει. Και η Δύση είναι Golden State με Portland. Ο κλασικός αποκλεισμός του Portland. Περίμενε όμως. Ο Portland με Lillard και McCollum. Βεβαίως. Ποιον άλλον είχαν τώρα εκεί. Θα σας πω. Κανέναν άλλο. Ποιον άλλον είχαν. Τον Aldridge δεν είχαν τον Aldridge. Είχε σας... φύγει, είχε πάει στον Αντώνιο Όλτριτζ. Θα σας πω, τα πάντα θα σας πω. Είχαμε. Ο Όλτριτζ ήταν ακόμα στο Portland, είχε πάει στον Αντώνιο το 2016. Θα το βρούμε αυτό, τέλος πάντων. Όποιος είναι, θα το βρουν τα παιδιά, θα το γράψουν στα σχόλια. Πάμε παρακάτω. Θα μας το πούνε. Ναι. Τι άλλο, πού κοίταγα. Κάτσε, γιατί έχω μπερδέψει. Έχουμε Houston, Οκλαχώμα. Ναι. Την Οκλαχώμα μετά Ντουράν που αποκλείεται από το Houston. Που είχε superstar πλέον μόνο ένα, το Ράσελ Westbrook. Ακριβώς. Ο οποίος έκανε μια εκπληκτική χρονιά. Είναι η χρονιά που βγήκε MVP. Που βγήκε MVP και πρώτο σκόρερ. Και πρώτα και τα triple double που τελείωσε. Σωστά, σωστά, με μέσο όρο triple double. Έχουμε Σαν Αντώνιο Memphis. Το Memphis τα τελευταία τη μεγάλη ομάδα του Memphis και τα λοιπά. Τζίμπο και Κόνλι ακόμα και τα λοιπά. Και Γιούτα Clippers. Γιούτα. Ναι, μπορεί και κουφώσει. Καλάθι μήπω. Μήπως ήταν ο Καλάθης τότε. Μπορεί. Ναι, μπορεί και οι δύο. Ναι. Utah Clippers. Α, Καλάθης μπορεί να μην ήταν. Utah Clippers 4-3. Μεγάλη σειρά. Ναι. Clippers είπαμε. Ναι, το λόγο στην τελευταία του. Chris Paul. Και Utah Gobert. Ποια άλλη ήταν. Και θα τα πω. Θα ποια άλλη ήταν εκεί στη Utah που να έχει περάσει. Ο Κυριλέγκο ήταν ακόμα, δεν νομίζω. Όχι. Λοιπόν, η Utah είχε Gordon Hayward. Α, είχε το Hayward, ναι. Είχε τον George Hill Utah. Η Utah είχε τον George Hill, ναι. Είχαμε Joe Johnson. Α, μάλιστα, είμαστε σε πολύ καλή επίπεδο. Rodney Hood. Να ανεβαίνει. Να ανεβαίνει το αριστερό. Αιώνιο Derek Favors, Boris Dio, πριν πάει, στου Spurs. Είμαστε πολύ καλοί. Και Dante Exum, rookie, πιτσιρικά. Όλα αυτά ήταν η καταπληκτική χρονιά των Warriors, οι οποίοι δεν κάνανε τις 73 νίκες, αλλά πήγανε παρέλαση το πρωτάθλημα. Ναι, έτσι, με τον Kevin Durant να κάνει τώρα έσχη. Playoff MVP. Νούμερο ένα ταινί, το μπράβο, top 4 στις ταινίες. Πήγαινε μας αυτά που μου αρέσουν. Το Zootopia ήταν στο 4, στο World Wide Box Office. Στο 3 ήταν το Finding Dory. Στο 2 η αγαπημένη μου Star Wars ταινία, το Rogue One. Δεν σε χάλασε. Εμένα, έτσι. Όχι, η αγαπημένη μου. Εμένα είναι πάνω και από το Empire Strikes Back. Παραπάνω. Οι απόψεις των. Ναι. Όχι, είναι ανήκουν σε αυτούς που λένε. Αυτό εσύ είναι πια. Δεν είναι η αγαπημένη μου. Δεν είναι η αγαπημένη μου. Εμένα, εγώ είμαι πολύ κλασικός. Το 1. Το 2. Και στο νούμερο 1 το Captain America, το Civil War, που είναι μακράν η καλύτερη ταινία, σαν ταινία. Του Star Wars Universe. Που είναι κατασκευαστική ταινία. Είμαι. Okay. Του Star Wars, συγγνώμη, του Marvel Universe. Και όταν λέω το 2 Star Wars, εννοώ το 4. Το 5. Το 5, ναι. Το Empire Strikes Back. Το Empire μια και ξαναβγεί ο Τραμπ. Λοιπόν, τραγούδια. Είναι ίσως η πρώτη χρονιά μετά πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποτέ ήταν. Που το 1 και το 2 τραγούδι της Αμερικής το είχε ο ίδιος καλλιτέχνης, τον Justin Bieber. Με το Sorry και το, okay. Το Love Yourself. Το Pablo δεν είχε το 16. Το Life of Pablo 15. Και το νούμερο ένα rap τραγούδι του 2016 ήταν το Panda, του Designer.
Πού είναι τώρα αυτός. Εντάξει, έτσι. Και το νούμερο ένα κλαμπ τραγούδι ήταν το Κουπίλι την Ιμπίζα. Πάρα πολύ έξυπνο και ωραίο, το Mike Posner. Να τα ξέρω. Οκ, οκ. Ωραίο. Καλύτερο από το ραπ. Εδώ στην Ελλάδα δεν θέλω να σας θυμίσω, γιατί το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά μετά τα Capital Controls και τα μνημόνια. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, δεν πολιτικολογούμε, απλά κάνουμε μια ιστορική καταγραφή. Έτσι. Οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη πώς ήταν το 2016. Ο Παναθηναϊκός ήταν στα ζήτητα, νομίζω. Ναι, ο Ολυμπιακός το 2015 είχε πάει στον τελικό, είχε χάσει από τη Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός ήταν περίοδος Φερόπουλου που ήδη εκδικούσε ή πήγαινε. Δεν είπα πάω καλά με τις χρονιές. Κάποια από αυτές τις χρονιές ήταν που δεν είχε πάει Final Four λόγω Ζαλγκύρης. Ναι. Να ήταν αυτή. Το 2016 ήταν η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο. Να πούμε γι' αυτό. Σωστά. Έτσι. Και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρονάλντο. Βέβαια. Στη Γαλλία, ο Ρονάλντο έκανε στην Γαλλία ό,τι είχε κάνει η Ελλάδα στον Ρονάλντο. Πήγε μέσα στο σπίτι του και νίκησε με ένα 0 στον τελικό. Μπράβο, ναι. Όπου ο Ρολάντο χτύπησε και δεν χτύπησε έπαιξε και το βάλε ο παίκτης που δεν ξαναβάλε κανένα γκολ ποτέ στη ζωή του. Ναι. Τώρα που είπες για Ευρώπη, regular season πρώτη θέση Ρεάλ. Ναι. Κάτοχος Ρεάλ. Η κάτοχος Ρεάλ. Νικήτρια Φενέρ Μπαχτσέ. Νικήτρια στον τελικό με τον Ολυμπιακό εντός έδρας. Άρα έπαιζε ο Καλάθης στην Φενέρ Μπαχτσέ. Δεν έπαιζε στο Μέμφις, νομίζω. Έπαιζε σίγουρα ο Σλούκα στην Φενέρ Μπαχτσέ και το πήρε. Τρίτη πλέση τη ΕΣΚΑ η οποία αποκλείστηκε. Από τον Ολυμπιακό. Α, και, τα και η Φενέρμπαχτσε κέρδισε τη Ρεάλ στον άλλο ημιτελικό. Μάλιστα. Αυτό ήταν το Final Four. Αυτά. Κοίταξε να δεις τώρα. Πάντως το αξιοσημείωτο είναι ότι από εκείνη τη χρονιά που έχουν περάσει 8 χρόνια και είναι πάρα πολλοί παίχτες στη Λίγκα εδώ και 8 χρόνια, είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που έχουν μείνει στην ομάδα τους. Δηλαδή είναι αξιοσημείωτο το πόσο λίγοι. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης έχει μείνει στην ομάδα του. Ο Στεφ Κάρι έχει μείνει στην ομάδα του. Ο Κλέι Τόμπσον δεν έχει μείνει γιατί είναι τώρα πλέον στον Ντάλλας. Ο Ντρέιμον Γκριν έχει μείνει στην ομάδα του. Κανένας, όλοι έχουν αλλάξει. Ο Άνθονι Ντέιβις έχει αλλάξει, που ήταν τότε στους Pelicans. Ο Γκομπέρ έχει αλλάξει. Ο Γκομπέρ έχει αλλάξει. Ο Χάρντεν και αν έχει αλλάξει. Ο Κάτι είχε γίνει draft. Είχε γίνει draft το 2016. Όχι, όχι, νομίζω την επόμενη χρονιά ήταν. Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι για 100%. Πάντως έπαιζε, ήταν στην Λίγκα. Ο Wiggins ήταν στους Timberwolves, για παράδειγμα. Σωστά. Έτσι. Δεν ξέρω αν είχε γίνει, draft το Tatum ή ο Τέιτουμ είχε γίνει draft το 2016. Άρα κάποιος από τους Celtics να ο ήταν. Ο Μπράουν πρέπει να γίνει draft και ο Τέιτουμ την επόμενη. Κάποιος από τους Celtics πρέπει να ήταν ακόμα εκεί. Ο Γιάννης σίγουρα. Αυτή η περισσότερη όντως. Δείχνει και κάτι για το player mobility. Γιατί αν κάναμε το ίδιο πράγμα πριν 10 χρόνια, θα είχαμε πολύ περισσότερους παίκτες που ήταν στην ίδια ομάδα. Ναι, βέβαια. Έτσι. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι το NFL το 2016 είναι η χρονιά του 28-3. Είναι η χρονιά που καλύτερη έγκυρα ναι. Είχαν κάνει η Ατλάντα Φάλκονς. Είναι η χρονιά που κάποιοι κοιμήθηκαν στο ημίχρονο. Ναι, αλλά ξυπνήσαμε πολλά λεφτά. Ναι. Ο αθέατος κυρίες και κύριοι, το 28-3 έφυγε, πήγε για ύπνο, το παράδεισε που λέμε, αλλά είχε ένα στοίχημα να τρέχει ότι θα το γυρίσουν οι Patriots και όταν ξύπνησε το πρωί, βλέποντας ότι είχε λεφτά, κατάλαβε ότι είχε γίνει επικότερη ανατροπή. Και έτρεξα και πήρα τους κωδικούς του League Pass του Βαγγέλη για να δω το. Όχι, δώσουν. Ήμουν, αλλά μετά όταν πήγα σπίτι, μετά, πήρα το League Pass και το είδα και το με την ησυχία μου. Μάλιστα. Πείτε μας και εσείς τι αναμνήσεις έχετε από το μακρινό 2016, το πάρα πολύ ωραίο. Πώς τα έχετε περάσει, τι ξεχάσαμε, όλα εδώ, από κάτω στα σχόλια και μείνετε συντονισμένοι γιατί το The Association επιστρέφει την άλλη εβδομάδα με περισσότερες ειδήσεις, hot takes και ό,τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε. Γεια σας.